Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ, που λέει και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 12 θα πάμε στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή Σούμα της αθλητικής επικαιρότητος. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, σε μέρες που η επικαιρότητα είναι λίγο χαμηλά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή Σούμα αλλάζει λίγο, γίνεται λίγο πιο χαλάρη. Χθες, ας πούμε, ήταν μια εκπομπή tribute στον Τόλι Βοσκόπουλο, ας πούμε. Έτσι, γιατί με αφορμή μια συναυλία που έκανε στο Ηρώδιο για τα 60 χρόνια της παρουσίας του. Ωραία. Σήμερα είναι λίγο πιο, θα είναι λίγο πιο χαλαρή πάλι, όπως καταλαβαίνετε. Μέχρι στιγμής είμαι μόνο εγώ εδώ, γιατί ο συνάδελφος έξω κάτι κάνει, σε λίγο θα είναι εδώ. Υπάρχει μπασκετάκι σε εξέλιξη, υπάρχει η Ευρωλίγκα η οποία ξεκίνησε σήμερα. Ξέρω ότι δεν σας απασχολεί τους περισσότερους, το έχω καταλάβει. Αλλά γίνεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτή την ώρα. Από το ξεκίνημα τον είναι πολύ ωραίο, το Παναθηναϊκός Μακάμπι είναι 59-57 στα μέσα της τρίτης περίοδου. 59-59 τώρα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι σε ένα όχι full extra ΟΑΚ, αλλά με αρκετό κόσμο. Χαιρετούμε φυσικά όλους τους φίλους μας στο Instagram, εντάξει. Όλους τους φίλους μας στο Instagram τους χαιρετούμε. Οι οποίοι είναι μαζί μας εδώ, μας χαιρετάνε. Γεια σας, καλοί φίλοι. Θα δείξουμε και ντύσιμο, βεβαίως. Βεβαίως, φίλε μου Θωμά, θα δείξουμε. Θα δείξουμε το color blocking που κάναμε σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα λοιπόν πιο χαλαρά τα πράγματα και σήμερα μάλλον. Σαββατοκύριακο χωρίς αγωνιστική δράση όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα λόγω αυτής της αηδίας που λέγεται Nations League, δηλαδή ας πούμε αύριο το βράδυ η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ουγγαρία. Αμφιβάλλω αν το ξέρει έστω και δηλαδή από 10 ποδοσφαιρόφιλους, το ξέρουν οι 3 αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται, τι πανηγύρι τρώμε. Δύο λόγια για κούρους της ΑΕΚ, αλλιώς κλείνω. Πού αναφέρεσαι, φίλε μου Δημήτρη, στον coach ΑΕΚ, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο? Γίνει λίγο πιο σαφής, γιατί έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το νόματζ από ό,τι βλέπω σήμερα και με ενημέρωσαν καθοδόν ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Τώρα για την ακρίβεια βλέπω ότι υπάρχει μια δοκιμασία εδώ πέρα τα παιδιά του νόματζ με έντονη εκπροσώπηση της πόλης, θα πω εγώ, και με διάφορους άνθιπους celebrities να κάνουν δουλίτσα, να είναι εκεί στο νόματζ. Βλέπω τώρα μια δοκιμασία που περνάνε μέσα από ένα σκηνικό σαν λάσπη, τέλος πάντων, σαν μια γέφυρα που έχει λάσπη από κάτω. Α, Βασιλόπουλο βλέπω. Ο Βασιλόπουλος, εγώ σέβομαι, είναι ηθοποιός, πολύ δυνατός. Έχει κάνει καριέρα στην Αμερική σε σημαντικές ταινίες υψηλής ποιότητας. Τον Αγέλαστο τον ξέρουμε, λέει, στο μπάσκετ. Τι να σου πω, φίλε μου, το προπονητή ΑΕΚ στο μπάσκετ, το κύριο Μπάνκι, Ιταλός τεχνικός, υψηλού επίπεδου προπονητής. Θα κάνει, οκ, άλλη κουβέντα. Κακή ερώτηση. Για πλάκα βγαίνω πρώτος, λέει ο Γιάννης, ο πρώην μπασκετμπολίστας και νυν ραδιοφωνικός παραγωγός, καλός φίλος. Λοιπόν, άντε ξεκινήσαμε, ναι, εδώ είμαστε. Ναι. Δύο λόγια για Βαγγέλη. Δεν μπορώ να πω δύο λόγια για τον φίλο Βαγγέλη με το επίθετο που μου αναφέρεις, φίλε μου Ζήση. Δεν μπορώ να πω στον αέρα, μπορώ να το πω κοντά. Εννοείται. Ωραία. Λοιπόν, 60-61 είναι το παιχνίδι. Ο Παπαδόπουλος δεν βλέπω να εμφανίζεται, θα με αφήσει μόνο μου σήμερα. Καλά με κάνει, γιατί τον είχα παρατήσει εγώ μόνο μου. Βέβαια, εγώ είχα αγώνα εκείνη την ώρα και τον είχα παρατήσει μόνο μου. Συγκεκριμένο τώρα έχει μπλέξει έξω. Θα έρθει σε κάποια φάση που θα πάει. Λοιπόν, γενικότερα τώρα σε άλλα θέματα επικαιρότητα, τα οποία μπορεί να υπάρχουν, δεν μπορεί να το βάλει και αυτό ο Wilbekin. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Ο Wilbekin, αν θυμάστε στην ΑΕΚ πριν κάνα 2-3 χρόνια, παπάδε στην Ταρουσάφακα, τώρα στη Μακάμπη, μέχρι στιγμή είχε 6-6 νομίζω. Τώρα έχασε το πρώτο που σούταρε από καμιά 10 μέτρα. Από το λόγο που λένε οι φίλοι μα οι Αμερικάνοι. Και το έχασε το τρίπο, τον πήγε και βγήκε. Δύσκολο είναι ο Παναθηναϊκός, δεν το πηγαίνει καλά το παιχνίδι. Πιο καλή είναι η Μακάμπη στα 26-27 λεπτά αγώνα που παίζονται μέχρι στιγμής. Πιο καλή είναι ο Παναθηναϊκός. Έχει θεματάκια, ειδικά στην άμυνα του. Μπήκε λίγο το κούμπο στην τρίτη περίοδο και άλλαξε λίγο το ρυθμό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί μόνο τώρα το κούμπο. Πρέπει να βάλει λίγο το καλά, θέλει λίγο καλύτερα στο παιχνίδι. Γενικά δεν έχει ξεκινήσει και πολύ καλά. Αναφέρομαι σε αυτά γιατί σήμερα πραγματικά έχω διαβάσει πάρα πολύ πράγμα για την Ευρωλίγκα. Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για έναν αναγνώστη. Πολύ μεγάλη γκάμα και διαδικτυακά και περιοδικά εφημεριδιακά.
για όταν ξεκινάνε τις διοργανώσεις. Πραγματικά συμμετείχε πάρα πολύ πράγμα για να διαβάσει όποιος ήθελε και να ενημερωθεί και να δει και, και πάρα πολλά πράγματα και βίντεο και δηλώσεις και συνεντεύξεις και αναλύσεις και όλα. Αλλά βέβαια εντάξει. Η Ευρωλίγκα, η οποία έτσι όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, που είναι ένα πρωτάθλημα ουσιαστικά, γιατί παίζουν όλοι με όλους 30 αγωνιστικές, προκύπτει η οκτάδα και μετά το Final Four, το οποίο πιστεύω ότι προοδευτικά θα αλλάξει και αυτό, αν θα γίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βλέπουμε και play-offs στην Ευρωλίγκα κανονικά, και είναι και το δίκαιο νομίζω από ένα σημείο και μετά, όπως γίνεται με το καινούριο format, αλλά πραγματικά πλέον είναι μια διοργάνωση που ναι, μεν υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες κάθε χρόνο που ξεχωρίζουν και σχεδόν σίγουρα είναι στο Final Four. Αλλά από εκεί πέρα γίνεται πολύ μεγάλη σφαγή. Δεν είναι όπως παλιά, δηλαδή με τους ομίλους που πάνω κάτω ξεχώριζαν καμιά 6-7 ομάδες. Τώρα είναι 2-3 και μετά όλοι οι άλλοι είναι στο ίδιο καζάνι, βράζουν όλοι μαζί. Τι θες να πούμε για Ghost, ρε Παρασκευαίδη? Τι να πούμε για τον Ghost δηλαδή? Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, είναι εκτός για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μπορεί να επιστρέψει την Τρίτη. Με την Telekom Bonn. Ωραία. Φυσικά και το ξέρω, φίλε μου Γιάννη. Φυσικά. Εννοείται. Εννοείται. Μην με ρωτήσεις χρονιά και τέτοια. Αυτά δεν τα θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι χρονιές μέχρι ένα χρόνο πίσω. Από εκεί και μετά τα χάνω στον υπολογισμό. Αλλά ότι έχεις το ξέρουμε, ρε φίλε. Εννοείται. Εννοείται. Νίκο Παπαδόπουλε, δεν θα γίνει, αδερφέ. Θα μιλάω μόνος μου. Τι γίνεται. Φεύγει όλα τα μηνύματά σας. Στο 54526 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και στο Instagram φυσικά το δικό μου και στο Facebook του Παπαδόπουλου κάνουμε κουβέντα και από εκεί. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στη Στοίχημαν έχετε τις καλύτερες αποδόσεις, έχετε μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, ένα πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα, ακόμα και σε μέρες που δεν υπάρχει έτσι μεγάλη αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, όπως είναι αυτές τώρα με αυτό που λέγεται Nations League. Ακόμα και στο μπάσκετ έχετε πάρα πολλές επιλογές. Δήμητρα Αλεξανδράκη στο Nomads λοιπόν. Μάλιστα. Είναι και ο αδερφός του Χαριστέα, μου είπανε στο Nomads. Πρέπει να τσεκάρω και άλλες φάτσες και να θυμηθώ ποιες είναι. Άντρε Νίκο, πού είσαι, ρε φίλε? Άντε, λέω, εδώ ρωτάει. Ρωτάει και ανησυχεί. Εντάξει, πάρε με ανάσα, αδελφέ. Okay. Γιατί αυτό τι είναι, ρε φίλε? Καλά, και αυτό πέρα δουλειά. Ναι, έχουμε και άλλη δουλειά. Θα κατασυνδέσουμε όλα μαζί. Δηλαδή, εντάξει. Multitask. Αυτό που κάνετε, να βάζετε όλες τις δουλειές μαζί και μετά λέτε δεν προλαβαίνω. Κάντε όλη τη μέρα, ρε φίλε. Σπάσε τη μέρα σου. Ορίστε. Προχθές ήταν αγώνας, φίλε. Κάτσε, αλλά και τώρα τι να κάνω. Τι να κάνω, να αλλάξω την ώρα του αγώνα. Άλλα πράγματα που προέκυψαν στην πορεία έσπρωξαν κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, κάπως μπράβο, αργά. Έτσι, δεν είδα ούτε το πρώτο. Ο επαγγελματίας όμως θα κάνει όλα, φίλε. Έτσι. Όλα round. Δεν είδα το πρώτο, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθώ ποτέ και με το δεύτερο, να ξέρεις ξεκάθαρα. No match. Ναι. Ούτε και εγώ έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν έχει κάποια διαφορά με το survivor. Δεν με ψήνει καθόλου. Αλλά νομίζω ότι. Το έχεις αυτό που σου έστειλε ο Δημήτρης πριν. Το έχεις, ωραία. Okay. Τι είναι, Νίκο Παπαδόπουλε? Τι είναι? Τίποτα. Είναι κάτι ενδιαφέρον, τίποτα. Είναι κάτι που θα κάνει τον κόσμο να γελάσει, θεωρείς? Τίποτα. Τι έχουμε, Ευρωλίγκα βλέπω, έχουμε Παναθηναϊκός. Ωραίο μάτς γίνεται. Ωραίο παιχνίδι γίνεται. 63-65 είναι το μάτς. Έχει δρόμο ακόμα. Το 0 ποιος το έχει? Θανάσης. Όχι, Θανάσης έχει το 40. Όχι. Το 0 το έχει ο Ντεσόν Τόμας του Παναθηναϊκού. Θα τους δούμε το Σάββατο σε δύο μέρες στον Ιγκαλί Σκολ. Τα παιδιά μαύρη τρύπα του ελληνικού μπάσκετ. Μαύρη τρύπα του ελληνικού μπάσκετ. Του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μάλλον. Αυτά. Είναι αλήθεια, φίλε. Θέλουν λίγο, ο λαός θέλει να έρθεις λίγο πιο κοντά μου για να είσαι πιο κοντά στην κάμερα και να δουν μαλλί. Αλλά δεν βλέπω κάτι καινούργιο στο μαλλί του Νίκου Παπαδόπουλου, παιδιά. Κουρίσεις κατά απόγευμα. Τίποτα. Κουρίσεις κατά απόγευμα. Γύρισμα, ξύρισμα γύρω-γύρω και από πάνω. Σημάζεται. Κλασικό, δεν έχει κάτι καινούργιο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έκανα κάτι καινούργιο, εντάξει, πάντα το ίδιο κάνω. Κάποια στιγμή θα καταλάξουμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Θα δούμε. Έτσι όπως φοράς τα ακουστικά τώρα και σε βλέπω κι εγώ. Μπορεί να μπερδευτεί κάποιος και να πει ότι ίσως υπάρχει κάποιο είδους μοϊκάνα, αλλά δεν υπάρχει μοϊκάνα, μην μπερδεύεστε. Ναι, υπάρχει μοϊκάνα. Αυτό. Εντάξει. Τι γίνεται άλλο, Νίκο Παπαδόπουλε, για πες. Διακριτικό ζελέ. Καλά. Έχει, ρε φίλε, πάω κάρι τώρα την Κυριακή και θα είχα μια χαρά ωραίο πανηγύρι, κατάλαβες. Τώρα δεν κουνιέται, φίλο. Ναι. Μόνο μπάσκετ. Τίποτα. Ναι. Είναι εβδομάδα του μπάσκετ. Δηλαδή, έχει Ευρωλίγκα. Ελλάδα-Ουγγαρία. Champions League. Ελλάδα-Ουγγαρία. Ελλάδα-Ουγγαρία. Λοιπόν, μόνο ατρίτης ασχολείται με την Ελλάδα-Ουγγαρία. Ναι, όντως. Σε όλο τον πλανήτη γη. Αυτό ασχολείται. Ναι. Σε ποιο γήπεδο θα γίνει αυτό? Κάτι ακούστηκε για Μαρακανά. Για Μαρακανά. Στον Ταλού. Τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που δεν σηκώνεται. Στο κεντρικό. Φίλε μου, Χρήστο, θα κατέβω σε κάποια φάση, ρε φίλε. Πού θα πάει? Θα κατέβω για να. Αλλά θα με πας γήπεδο. Δεν θα με κλείσει κανένα καναπέ να δούμε Ευρωλίγκα. Θα με πας στο αγαπημένο σου γήπεδο τη αγαπημένη ομάδα τη δεύτερη, γιατί είσαι Ηρακλής εν πρώτη. Εν δευτέρη σε λίγο Παναθηναϊκός, το ξέρουμε αυτά. Ωραία. Οπότε, ναι, φίλε. Κάπως θα κανονιστεί.
Κάπως θα κανονιστεί. Είναι εβδομάδα που το μπάσκετ. Είναι Παναθηναϊκός Ρεάλ. Μονοπολείται ενδιαφέρον. Βέβαια. Έτσι, γιατί. Χαρά μου έφυγε αυτήν την εβδομάδα. Έχω δει πάρα ναι, πολύ πράγματα. Είναι, είναι χαρά σου. Έχει και pre-season του NBA κτλ. Όχι, pre-season του NBA δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Α, δεν αλλά έχει ξεκινήσει από Τρίτη, Τετάρτη με Champions League Eurocup και τώρα έχουμε την, την Ευρωλίγκα. Έγιναν γνωστοί Γιάννη Ζάτση και αντίπαλοι του, του μπασκετικού Άρη. Στο... Μίλα μας γι' αυτό λίγο. Πες μας λίγο. Τι στο FIBA Europe Cup. Ναι. Ποιος παίζει εκεί, φίλε? Με ποιος παίζει ο Άρης? Βλέπω ότι βγήκε και ο όμιλος του Άρη με την Δνύπρο. Τι λέει η Μαρούσκα? Εντάξει, τώρα την μπερδέψω, δεν τη λέω. Να είναι ο τελευταίος. Γιατί έκανες την πράγμα στους τάλφων, ρε φέ? Φιλανδία και τη Λουκουλεύσκη. Γεια σου, φίλε μου, Ηρακλή. Γιατί εξηγήθηκες έτσι? Αυτά είναι τα ώρα, αυτά είναι ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ σαρδάμ δεν έχεις κάνει ρε φίλε στον αέρα. Πολλά, 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 αλλά δεν ασχολήθηκε κανένας. Για βάλε το πάλι. Σήμερα πούμε βέβαια ότι βγήκε ο όμιλος του Άρη με την Δνύπρο. Πολύ φω κάτι. Εντάξει, τώρα θα την μπερδέψω. Δεν την έφαγε που συμπληρώνει τον αέρα μαζί με την Κατάνια, τη Φιλανδία και την Οκουλεύσκη. Άστο και εσύ ρε φίλε. Άστο. Το σταμάτη. Αυτό πρέπει να το ανεβάσουμε στο YouTube, νομίζω. Ναι, φίλε, συμφωνώ. Όχι, συμφωνώ. Ή μπορεί να γίνει ένα mixtape στο τέλος. Ναι. Πώς κάνει το, το Eurosport κάτι βίντεο στο τέλος με τέτοιες καταστάσεις. Με και, bloopers, έτσι. Και για να είμαστε δίκαιοι, άμα κάνουμε και εμείς ναι, κανένα καμιά φορά. Ναι, φίλε. Αν και δεν έχω πάει ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τώρα με στίβο γύρω-γύρω γύρω από τον μπάσκετ είναι αυτό. Θα τα συμφωνώ. Κόψουμε και τα δικά μας κάποια στιγμή. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Έχουμε κάνει και εμείς, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526. Τα είπαμε. Να μην τα ξαναπούμε δηλαδή, Γανίκο. Μια φορά λέμε τα μηνύματα και μετά κλείνει η εκπομπή. Σήμερα. Πρωτογνώριστη θα κάνουμε κάποιο μουσικό αφιέρωμα ή όχι, λες. Το ρίξαμε με το όλοι, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Τα βανιάσαμε και σήμερα δεν χρειάζεται κάτι ανάλογο. Δεν υπάρχει ταβάνι, νομίζω, στην ελληνική μουσική. Ναι. Και καλό θα ήταν σήμερα, αν θες και εσύ, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς βέβαια, ναι, όχι όπως χθες, mm-hmm, να πάμε λίγο συντροφιά με τον τροβαδούρο του έρωτα. Ναι. Τον πιο light, ρε παιδί μου, τροβαδούρο του έρωτα. Ναι. Δεν έκλαιγε πολύ εκείνος και δεν κλαίγε, γιατί ακόμα τραγουδάει άνθρωπος, δεν κλαίγε, το Γιάννη Πάριο. Ή όχι, δεν θες. Δεν σε τραβάει. Χθες που το σκέφτηκα, μου άρεσαν ιδέα, Γιάννη αλλά σήμερα δεν είμαι σε. Δεν είσαι mood. Όχι, όχι, δεν είμαι σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή με τον Τόλι χθες φτιάχτηκα, τώρα δεν είναι, δεν ξέρω. Θες Γιάννη Πουλόπουλο, τι θες? Όχι, ρε φίλε, όχι, μετά το κάνεις πολύ. Ωραία, εντάξει. Άλλη μέρα. Άλλη μέρα, Νίκο μου, δεν είναι θέμα. Μέρες μπροστά μας. Τόσα πράγματα έχουμε να πούμε, Νίκο. Άλλωστε πάλι τέλειο Οκτώβρη θα έχει πάλι διακοπή για το Nations League. Πάλι. Πάλι θα έχει τα. Τέλειο Οκτώβρη, τώρα είμαστε μέσα Οκτώβρη. Τέλειο Οκτώβρη. Πάλι σε ένα μήνα θα έχει διακοπή. Μέσα στον Εύρο σίγουρα θα έχει πέρα κάπου εκεί. Σίγουρα. Το που κοιτούσα το πρόγραμμα έχει δύο εβδομάδες και ενώ πάλι. Το έχει σκεφτεί αυτή. Πάλι Nations League. Δύο εβδομάδες πάλι. Τι λέει ρε φίλε. Τι είναι ίσως. Στο μεταξύ έχει κάποια παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον, ρε φίλε. Δηλαδή έχει κάτι, ξέρω εγώ, Γαλλία, Γερμανία ή κάτι τέτοια. Ναι. Αλλά και πάλι δεν έχει, ρε παιδί μου. Ναι, ασχολείται δηλαδή, άνθρωπος. Παίζει τώρα Γαλλία, Ισλανδία. Πολύ ωραία. Ρωσία, Σουηδία. Εντάξει. Χθες έκανα μια πρόταση. Τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων να μας απασχολούν και γενικότερα να έχει Μουντιάλ και Γιούρο. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα από εκεί και πέρα είναι μια κούραση. Μαζί κούραση σου και για τους παίχτες. Μαζί σου. Ανέβαρε ο πλάνο, φύγε, ξανακατέβα. Τέλειο Νοέμβρη λένε εδώ. Τέλειο Νοέμβρη, πότε. Ωραία. Τέλειο Νοέμβρη. Θανάση από Κωνσταντίνου λέει να βάλουμε. Ο Νίκος, αδερφέ, δεν νομίζω ότι. Το κοινό δεν μπορεί να αντέξει αυτή ναι, την κατάσταση. Είναι πολύ ξέρεις τέτοιο. Είναι πολύ. Εγώ είμαι μεγάλος φαν, αλλά δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να βάλω τον άνθρωπο μια μισή ώρα Θανάση. Είναι πολύ ποιότητα για το κοινό της Θεσσαλονίκης, νομίζω. Ναι. Γενικότερα. Ναι. Και το κοινό. Όχι, μωρέ, εντάξει. Και το ραδιοφωνικό κοινό. Είναι λίγο βαρύ. Ναι, εντάξει. Ενώ ο Βοσκόπουλος, Ξανθή Παναγιά κτλ. Εντάξει, Φιλοτόλης είναι άλλη κατάσταση τώρα. Φιλοτόλης, ναι. Που τώρα τι θα κάτσεις να ακούσεις. Στέλνεις Σιμονόπετρα και γίνεται Σιμούν. Δηλαδή όχι, είναι όχι, λίγο αλλιώς η κατάσταση. Κακό. Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Κακό. Μάλιστα. Για πες τι γίνεται άλλο. Κατά τα άλλα ήσυχα. Παρακολουθώ τους τύπους εδώ πέρα. Τι κάνει ρε φίλε δηλαδή. Υπάρχει ένα τούνελ το οποίο είναι ανάμεσα σε λάσπη. Ναι. Και νερό. Δύσκολο ναι, αυτό δεν είναι εύκολο. Για να περάσει, γιατί από ό,τι βλέπω έχει τέτοιο. Και σκάβει κιόλα για να μπει ναι, μέσω τούνελ, ναι. Πω, πω μιλάμε ναι, για τρέλα. Και ποιο το παρουσιάζει, ο Σάβα Πούμπουρα, ναι. Τζορτζ Λέντζα. Ο Τζορτζ Λέντζα είναι ο τύπο που είχε. Αυτό ποιο είναι τώρα που σκάβει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ο Τζορτζ Λέντζα είναι ο τύπο που ήταν με τον Μαυρίδη και τον Τανιμανίδη στο. World Party. Έχω χάσει και τα νέα. Το World Party. Ήταν το ούζο του δηλαδή.
Ήταν αυτό που. Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω, κάτι σαν κάμερα. Μάσα κάτι ακόμα. Καλά, έτσι, ο άλλος δεν κουνιέται. Βοηθός, και τέτοι, και ο άλλος είναι μεγάλη. Ραδακού. Σάβα Πούμπρο, που από νέα. Αυτό είναι δηλαδή. Μεγάλη μπουρούχα. Δεν κουνιέται με τίποτα. Δεν τραβάει. Αυτό πήγε τα λεφτά μόνο. Σου λέει όσο κρατήσω. Πόσο κάτσε, έχει πεθάνει. Το βλέπει και φέρει. Και κουράζει. Καταστρόφα. Ο Κοριαλά πρέπει να είναι, φίλε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το βλέπει και είναι μια κινητή κούραση με δύο πόδια. Πω, ναι. Πω, δηλαδή, έστανα. Ο άλλο έχει σχεδόν τελειώνει. Πώ δεν ρέπεσαι. Να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Αν ο Κοριαλά έχει πάρει για, ξέρω εγώ, γιατί νομίζουμε εβδομάδα πληρώνεται εκεί. Για τη βδομάδα, ξέρω εγώ, παίρνει κανένα πεντακοσάρικο. Καλά. Σου λέει δεν πειράζει, όσο βγάλω. Ούτε έφτασε. Δες, το πρώτο του βλάκι. Δεν φτάνει. Από τα πόδια παρέτσι μα λέγανε προπονητή. Ούτε το δεύτερο. Όταν πηγαίναμε στη βολή και δεν φτάναμε, μα λέγανε από τα πόδια. Ναι. Λίγησε τα γόνατα για να πάρει δύναμη. Πω, με τίποτα δεν φτάνουνε καν, ρε. Όπα, το λες να κερδίσει. Θα το κερδίσει. Όχι, έριξε άλλο στο δεύτερο. Τι κάνει, αφού πρέπει να ρίξει και τα τρία, δεν πρέπει. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Το όνομα τη είναι διαφορετικό από το survivor και καλά. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ. Τι διαφορά, α πούμε, το ένα με το άλλο. Το προηγούμενο το παρουσίαζε ο Αρναούτογλου. Καλά, ο άλλο ακόμα ναι, ρίχνει. Ναι. Ναι. Το άλλο το παρουσίαζε ο Αρναούτογλου. Και γνωστή εταιρεία, βέβαια, με την οποία ντύνονται, έτσι. Να, κουριάλας, με τη μία ο ένας και με την άλλη ο άλλος. Αλλά νομίζω ότι και τις δύο εταιρείες αυτές η ίδια εταιρεία τις φέρνει στην Ελλάδα και γι' αυτό γίνεται. Και στο Nomads και στο Survivor. Ναι, δες εδώ τι έρχεται. Ναι. Μιλάμε για τρελά. Απάρα πάρει τα τουβλάκια για να ρίξει και τα υπόλοιπα. Να πω λίγο κάτι ρε εσύ. Τώρα ας πούμε αυτά. Άντε πες όταν επέστρεψε από το Survivor την πρώτη φορά με τον Τάνο και με αυτά. Οκ. Okay. Ήταν κάτι ρε παιδί μου που ξαναγύρισε, είχε το ενδιαφέρον του ας πούμε. Εντάξει. Τώρα συνεχίζουν να τα βλέπουν. Άντε πες εμείς το βάλαμε τώρα το πάρει το χαβαλέ. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος σου πει τώρα κάθεται, αράζει και λέει ρε εσύ σήμερα έχει Nomads. Να το βάλω να το δω. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται? Εγώ φίλε δεν θα το... Και περνάει ας πούμε ένα ευχάριστο δύο ώρο. Δεν θα το έβλεπα αν ήμουν σπίτι. Δηλαδή θα προτιμούσα να δω το ρετυρέ. Ναι. Έτσι, με την, βάλτο στο αθόρυβο το ρημάδι. Με ένα γιουλάκι. Λοιπόν, ωραία. Κοριαλά ακόμα. Α, τάξη, κοριαλά, ρε φίλε. Και κέρδισε το outsider. Με τελευταία ανάσα. Έπεσε κάτω, πέθανε κανονικά. Φίλε, αν έχασε το κοριαλά. Θα πεθάνε, μην το κάνετε έτσι. Τώρα αυτοί όλοι οι ανθυποδιάσημοι, ποιοι είναι ρε εσύ. Δεν ξέρω. Α, το κοριαλά το ξέρουμε μετά. Περίμενε, Nomads. Κάτσε, θα το ψάξω. Ναι, δες λίγο, ρε φίλε, τι γίνεται. Nomads, κάτσε. Nomads. Αυτό που γυρίζεται. Madagascar. Madagascar. Yes. Λοιπόν, Nomads, αυτοί είναι 20 παίχτες, όλα τα ονόματα. Κάτσε, εδώ είμαστε. Ανίτα Ναθαναήλ, 50 ετών, επιχειρηματίας Αθήνα. Πού είναι η Ναθαναήλ? Δεν μας νοιάζει αυτή. Αλέξανδρος Σίαρς, 25 ετών. 50 έγινε προπονητής, ναι, ναι. Προπονητής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης Αθήνα, ο Αλέξανδρος Σίαρς. Διάσημος ο Σίαρς. Καλά, Δήμος Χαριστέας, 35 ετών, γυμναστής. Αδερφός του Άγγελου. Ποδοσφαιριστής Σέρες. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Νίκος Χουλιάρας, 38 ετών, ιδιοκτήτης mini market και Ρατσίνη Πειραιάς. Αυτή πως είναι ρε φίλε, οι παίχτες που δεν είναι... Ο Μάικ, 25 ετών, τραγουδιστής. Ο Μάικ. Ναι, ο Μάικ, οκ. Okay. Μαριάννα Καμαροτάκη, 34 ετών, προπονήτρια cross training, Λιφάδα. Ναι. Λοιπόν. Χρήστος Βασιλόπουλος. Χρήστος Βασιλόπουλος, 40 ετών, ηθοποιός Λος Άντζελες. Έτσι. Ξεχνάω. Έτσι. Λοιπόν. Μην ξανά, φίλε, γιατί κάνει διεθνή καριέρα. Εδώ είμαι, ναι, οκ. Okay. Δήμητρα Αλεξανδράκη. Τραϊάννα Ανανία, 29. Ναι, Τραϊάννα Ανανία, 29 ετών, τραγουδίστρια και ηθοποιός. Ωραία, ρε φίλε, εδώ ψηφίζω θετικά. Δημήτρης, αυτός με τον Μπούσιο, Μαρμαράς. Ναι. Ντιμάρ, 35 ετών, old school barber, Πάφος. Α, δικός μου είναι αυτός, πατριωτάκι μου. Δήμητρα Αλεξανδράκη, 28 ετών, μοντέλο Κρήτη, δεν ψήνομαι. Ναι. Σίση Ζουρνατζή, 28 ετών, εδώ, Instagrammer, Θεσσαλονικιά. Την ξέρουμε τη Σίση, ωραία. Λοιπόν. Instagrammer, η Σίση. Ναι. Μάριος Ακριβόπουλος, 43, αγρότης πολιτής λαϊκής αγοράς. Παλατίτσια Βέρειας. Λαϊκατζής, δηλαδή. Λαϊκατζής, ναι. Λοιπόν. Στα Παλατίτσια Βέρειας. Το τι? Παλατίτσια Βέρειας. Μάλιστα, εκείνη. Μάλιστα. Okay. Η Κάτια Τίνκερμπελ Τσβόγκαν. Τι είναι η Τίνκερμπελ, αδερφέ, τι κάνει, με τι ασχολείται? Τίνκερμπελ Τσβόγκαν, ναι, ναι. Τσβόγκαν, 29 ετών, προπονήτρια Μάι Τάι Αργυρούπολη. Μάλιστα. Λοιπόν. Άλεξ Καβαδίας, τραγουδιστής Ηλιούπολη. Ναι, ναι. Okay. Αθηνά Κωστοπούλη, 22 ετών, αθλήτρια handball Θεσσαλονίκη. Okay. Δημήτρης Κουκουρίκης. Άνθρωπος εδώ της πόλης, 39 βέβαια. Ετών, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκης, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, εργάστηκε λέει την ηλικία το 16-25 του ιδιοκτήτης έγινε, ναι. Έτσι, έτσι. Εργάστηκε σκληρά το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα ταξιδεύει και ανανεώνεται κάνοντας αυτά που του δίνουν ενέργεια. Πολύ σωστά. Ανάμεσα αυτά η γυμναστική, πιλάτης και γιόγκα. Βεβαίως. Στην ζωή δεν ακολουθεί κάποια στρατηγική, αλλά μόνο το αισθηκτό. Θες το πάμε έτσι με παρουσίαση τον καθένα τι λέει. Ναι, ρε φίλε, γιατί όχι. Ωραία, πάμε από την αρχή.
Σαν άμανα. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Θέλω να μείνει σε κάτι Τίνκερμπελ, σε κάτι τέτοια. Εκεί είναι και το ψωμάκι περίμενε, το καλό. Περίμενε. Αν ήταν Αθανάηλ, 50 ετών. Η Αν ήταν Αθανάηλ, σπούδασε σχέδιο κοσμήματο και τέχνη στο Λονδίνο. Ναι. Μιλάει συνολικά 5 γλώσσε και έχει εργασία ως παρουσιάστρια στου τηλεοπτικού σταθμού Αντένα και 7X. Δεν το ξέρω το δεύτερο. Το 2000 γνώρισε τον σύζυγό της, τον Αμερικανό και πρώην επαγγελματία πωλήστα Chris Humbert. Chris Humbert, βέβαια, βουλιαγμένη, βέβαια. Σήμερα έχουν δύο έφηβες κόρες και έχουν ιδρύσει μια εταιρεία επισκευής για smartphones και PCs. Έχει γούστο να είναι. Η ίδια κυκλοφόρησε πέρυσι τη δική της σειρά με αξεσουάρ και κινητά τηλέφωνα. Η οικογένεια για τα νέα ήταν Αθανή, είναι προτεραιότητα. Στο άκουσμα του Νόμπατζ, οι κόρες είχαν μία και μόνο αντίδραση. Μαμά, μην τολμήσει και δεν πα. Καλά, αυτά δεν μα ενδιαφέρουν. Πάμε σε διάλειμμα, ρε Φίλιππ, πιο γρήγορα. Ναι. Αλέξανδρος Σίαρς, 25 ετών. Δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Πάμε παρακάτω. Δήμος Χαριστέας, ούτε αυτό. Ο Χουλιάρας δεν μα ενδιαφέρει. Πώς δεν μα ενδιαφέρει, αδερφός του Άγγελου είναι. Άσημε. Λοιπόν, εδώ πέρα, περίμενε. Χρήστος Βασιλόπουλος. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος είναι ηθοποιός. Γεννήθηκε και μεγάλο στην Αθήνα. Βεβαίως. Τα πρώτα βήματά του στην υποκριτική τα έκανε στην Ελλάδα. Πριν από 9 χρόνια αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και τη Λόλα που παίζονταν καθημερινά στον Αντένα, προσθέτω εγώ. Για να κάνει διεθνή καριέρα. Για να κάνει διεθνή καριέρα, εγκατέλειψε την Ελλάδα. Λέει, για την επιτυχημένη πορεία του εδώ, για να κάνει μια νέα επαγγελματική αρχή στο Λος Άντζελες. Έχει παίξει και στο Μπάνσι. Λοιπόν, για όσους είναι η πορεία του στην Αμερική περιλαμβάνει 7 ταινίες, διεθνείς διαφημιστικές καμπάνιες για την Infinity και την Under Armour και ένα guest ρόλο στην τηλεοπτική σειρά The Closer. Επίσης συμμετείχε σε 5 επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς του Alan Ball Banshee και 6 επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς The Last Ship, καθώς και σε ένα guest ρόλο στη σειρά Blind Spot. Είναι ο πρώτος Έλληνας ηθοποιός που έδωσε τη φωνή και το πρόσωπό του για το video game Metal Gear Solid 5. Δεν μας βλέπω, Αντρέα. Ας το διάλο. Αγαπημένα μου παιχνίδια, είμαι παλιά. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Λοιπόν, The Phantom Pain, αθλείται από τότε που θυμάται τον εαυτό του, έκανε για αρκετά χρόνια Απόλλο, έχει μαύρη ζώνη στο Taekwondo, ενώ τώρα προπονεί στο Brazilian Jiu-Jitsu. Επίσης, μέσα στις διάφορες ταινίες που έχει κάνει είναι και κάποιες λίγο soft porn. Λοιπόν, ή και hard porn. Έτσι. Η Τραϊάννα Ανανία ασχολείται με το τραγούδι και την υποκριτική. Τραϊάννα. Τραϊάννα το 11, η οποία είναι πιο γνωστή για το χορό της κοιλιάς που έκανε στο στην υγειά μας, ρε παιδί μου, το τσιφτετέλι βασικά, παρά για το οτιδήποτε άλλο. Okay. Το 2011 αποφύτησε την ανωτέρα δραματική σχολή Βασίλης Αιμαντόπουλος και πέρασε με άριστα τις εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό μέσω της συμμετοχής στην καθημερινή σειρά του Αντένα σε μαθητές με τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ήρυδας. Η καριέρα στο τραγούδι άρχισε το 2013 όταν συνεργάστηκε πρώτη φορά με τον Σουνιράμα. Έκτοτε ακολούθησαν και άλλες συνεργασίες. Το 2017-2018 κυκλοφόρησε τα δύο digital singles Όταν Θα Φύγω και το Αρκεί Να Θες. Μέσα από το προσωπικό σου. Θα ξεκινήσουμε με Τραϊάν μετά το τέτοιο. Θα βάλουμε Τραϊάν. Περίμενα, να πάμε παρακάτω. Θέλω να πάω στη Δήμητρα Αλεξανδράκη. Εργάζεται ως μοντέλο, έχει λάβει μέρος σε διαγωνισμούς ομορφιάς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βεβαίως. Σημαντική στιγμή στην πορεία της στο modeling είναι η φωτογράφησή της στην Αμερικάνικη έκδοση του περιοδικού Squire, yes, η οποία μπήκε στη λίστα με τις αγαπημένες του περιοδικού. Μάλιστα, δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Ναι. Η Σίση Ζουρνατζή. Μίλα μας λίγο για Σίση. Μένει στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται επαγγελματικά με το Instagram. Ο προσωπικός λογαριασμός μετράει πολλές χιλιάδες followers. Το Instagram μπήκε τυχαία στη ζωή της και τέλειαξε, όπως λέει, σε προσωπικότητά της. Είναι άμεσο και διαδραστικό και της δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεται σκέψεις και προτάσεις που αφορούν το στυλ. Έπαιξε για 9 χρόνια βόλεϊ, ώσπου το άφησε για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις. Μπράβο της. Από τότε έχει κρατήσει το ομαδικό πνεύμα και την αγάπη για την άσκηση. Δεν της άρεσε τα γυμναστήρια και προτιμάει τη γυμναστική στη φύση και τα extreme sports. Έχει σπουδάσει λογιστική και Έχει σπουδάσει λογιστική και χρηματοοικονομική διοίκηση, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ με το αντικείμενο. Το 2010 στέφθηκε Σταρ Πελοπόννησος. Βεβαίως. Εκεντρική και ατίθαση. Της αρέσει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα στη ζωή και την εμφάνισή της. Νιώθει ότι επικοινωνεί περισσότερο με τους άντρες. Λογικό. Okay. Έτσι. Και λιγότερο με τις γυναίκες. Καλησπέρα στην Ένωση, καλησπέρα. Που παραδέχεται ότι είναι γκρινιάρες και παράξενες. Μπαίνει στο όνομα γιατί θέλει να μπει στο μάτι των haters. Λέει. Και πάμε τώρα στην αγαπημένη σου Κάτια Τίνκερμπελ. Πες μου για την Τίνκερμπελ για να πάμε και διάλειμμα. 29 ετών, είπαμε πρωταθλήτρια Μάι Τάιερ και Ρουπολή, η Κάτια Τσβόγκαν γεννήθηκε στην Ουκρανία. Όταν ήταν 5 ετών, εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της σε ένα χωριό στα Χανιά. Αν και έχει την Κρήτη στην καρδιά της, πλέον ζει στην Αθήνα. Όταν ήταν 7 ετών, μπήκε στη ζωή της ως στίβος. Συμμετείχε σε πρωταθλήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατακτώντας σημαντικές θέσεις και μετάλλια. Το 2004 την επέλεξαν ως μια της καλύτερες αθλήτριες της χρονιάς και μάλιστα ήταν της. Λαμπαδιδρόμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας 2004. Τίνκερμπελ, Τσβόγκε, πώς την είπες. Το Τίνκερμπελ το έχει εισαγωγικά. Μάλιστα. Το 2012 ανακάλυψε το Μάι Τάι. Γιατί κρυβότανε. Λοιπόν, άρχισε τις προπονήσεις από περιέργεια, λέει, και τελικά το ρωτεύτηκε. Με πείσμα, πίστη και υπομονή. Αυτές οι περιγραφές είναι που με ξεπερνούν. Ξεπέρασε τον εαυτό της και πλέον έχει αφιερώσει την αθλητική της καριέρα, αλλά και τη ζωή της στην πολεμική αυτή τέχνη από την Ταϊλάνδη. Εδώ θα μαζεύω το που κάνουμε κάθε φορά. Θα λένε πολλούς τίτλους. 1, 2, 3. Τίνκερ Μπέλ. Ως μέλος της Επιτροπής Γυναικείου Αθλητισμού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Muay Thai, όπως γράφει στα ελληνικά εδώ πέρα ο Arthur. Ναι, Muay. POM. Στην γραφεία POM.
δραστηριοποιείται τις αρχές του 2018 κατά της βίας των γυναικών, σημαντικό αυτό όντως, και κατά του παιδικού bullying στην Ελλάδα. Μπράβο της. Μπράβο τη Μάρτιν Κέμπελ. Μπράβο της. Αυτό μπράβο της. Η Κάτια Τσβόγκα συνδυάζει το Muay Thai με το fitness, δύναμη και θηλυκότητα σε μια πολεμική τέχνη που κερδίζει κάθε μέρα όλο και περισσότερες γυναίκες. Και πάμε. Άλεξ Καβαδίας. Δεν μας ενδιαφέρει αυτός. Ο οποίος τι λέει, Άλεξ Καβαδίας, υπήρξε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Ματίζ. Ωραία, Ματίζ. Έχω δει live παλιά. Μάλιστα. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Η Αθηνά Κωστοπούλου που είναι Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής αθλήτρια του. Ωραίες κιθάρες είχαν. Και τα τελευταία 10 χρόνια και είναι μέλος. Τέλειο, να πάμε διάλειμμα, ρε, άντε. Κάτσε, ρε, εντάξει, γιατί βιάζεσαι. Όχι, θα πούμε και τα άλλα μετά, ρε φίλε. Όλα σε ένα δεν γίνονται. Αφού μετά θα βγάλουμε την Πούντου. Γιατί βγάλουμε την Πούντου, τι αγχώνεσαι. Θες να συνεχίσουμε μετά με την παρουσίαση. Ναι, ρε. Ωραία. Ναι. Τους αφήνουμε τους υπόλοιπους, πάμε στο break και επιστρέφουμε. Μπαλαντέρ, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε. Νίκος Μοσχοβίτης στο ένα μικρόφωνο. Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Γιάννη Ζάζη στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Σήμερα 5η, 11 το Οκτώβριο, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Συμφωνεί και ο συνάδελφος που κάθεται δίπλα μου. Λοιπόν, συνοδοιπόρος μου, δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Προχωράμε. Προχωράμε. Δημήτρης Κουκουρίκης, 39 ετών, αυτοδημιούργητος επιχειρηματής Θεσσαλονίκης. Λέει, ο Δημήτρης όσοι βγαίνετε λίγο στην πόλη θα ξέρετε. Γεννήθηκε στη Βέρεια και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ιδιοκτήτης καταστημάτων εστίασης στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τη Χαλκιδική. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι αυτοδημιούργητος και γνωρίζει καλά πως όταν ακολουθείς με πάθος τα όνειρά σου μπορείς να φτάσεις στην κορυφή. Εργάζεται από την ηλικία των 16 ετών και μέχρι τα 25 του κατάφερε να είναι ιδιοκτήτης. Στα 35 του, και εμείς 25 μας τι κάναμε, τίποτα. Στα 35 του νύχτα, γνώρισε τον άνθρωπο της ζωής του, τη σύζυγό του Νάταλη, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τα δίδυμα Μαρία Λουίζα και Μιχαήλ Άγγελο. Εργάζεται σκληρά το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα ταξιδεύει και ανανεώνεται κάνοντας αυτά που του δίνουν ενέργεια. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρης Γιαλαμάς, 28 ετών. Δεν είδα καμία σύνδεση το δικό μας. Το συνάδελφο. Δεν ξέρω. Ιδιοκτήτης Πορ Καφέ Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Το μαλλί κακό. Ο Δημήτρης είναι ιδιοκτήτης Πορ Καφέ στη Θεσσαλονίκη. Έπαιζε για χρόνια ποδόσφαιρο και αγαπάει την κολύμβηση και τα extreme sports. Δηλώνει εγωιστής. Ειλικρινής και μεθοδικός. Θεωρεί ότι είναι ακομπλεξάριστος και τρελός. Του αρέσει να ρισκάρει και να νικάει. Έχει αυτοπεποίθηση όχι μόνο για τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και για εκείνες στις διαπροσωπικές του σχέσεις, συνάδελφε. Αμέ. Λοιπόν, δήλωσε συμμετοχή γιατί βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια. Του μυαλού σου από καίδια. Το όνομα το βλέπει χαλάρα, λοιπόν, όπως άλλωστε και την ίδια τη ζωή. Είναι φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ, έτσι. Ωραία. Και αν τύχει και κερδίσει, θα αφιερώσει τη νίκη του στην ομάδα. Μότο του, η έκφραση All a good. Δημήτρης Κοργιαλάς, 47 ετών, τραγουδιστής Αθήνα. Είναι συνθέτης και τραγουδιστής της electro-pop-rock μουσικής, καθώς και στιχουργός. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει 3 άλμπουμ, 2 αγγλόφωνα για το εξωτερικό και ένα με ελληνικό στίχο που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Πρόκειται για συλλογή ετών με δικά του τραγούδια, τα οποία έχει ξεχωρίσει σε όλη την πόρια του. Θυμάστε τη διαφήμιση με τον γνωστό παγωτό. Λοιπόν, είναι παντρεμένος με τη Φωτεινή Ψυχίδου, λοιπόν, και πατέρας ενός αγωγού 17 μηνών. Ο Δημήτρης Κοργιαλάς είναι λάτρης του ψαρέματος, καθώς κατάγεται από οικογένεια ψαράδων. Για μένα εξαιρετικός μουσικός. Μια τέχνη που θέλει να τη μάθει στο γιο του για να συνεχίσει την παράδοση. Ακριβώς, γιατί. Το ψάρεμα τι. Γιατί. Άμα δεν είναι, πάει για ψάρεμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, τα σκέτα. Το ψάρεμα του έμαθα, όπως λέει, να λιεύει στο περιβάλλον της ζωής του, κάτι που πιστεύει πως θα του φανεί χρήσιμο στο νόμο της. Καλό. Πώς πες το μαλλί μια φορά. Το ψάρεμα, λέει, του ναι. Έμαθε, όπως ναι. Λέει ο ίδιος, να αλλιεύει στο περιβάλλον της ζωής του. Να αλλιεύει στο περιβάλλον της ζωής του. Κάτι που πιστεύει πως θα του φανεί χρήσιμο στο νόμο της. Τι λέει, ρε φίλε. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του φύση αισιόδοξο με πολύ αγάπη για τους πάντες, ενώ θέλει να έχει κοντά του τους αυθεντικούς ανθρώπους. Για τον Δημήτρη Κοργιαλά, το όνομα της είναι μια πρόκληση. Γρηγόρης Μόργαν. Με τον Captain Morgan. Τον πειρατή. Για πες. 39 ετών μουσικός, Los Angeles. Και αυτός. Με μαλλί και αυτός. Πάνε σαν το Χριστό είναι. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Μόργαν ζει στο Los Angeles της California και είναι drummer στο συγκρότημα Barbed Wire Dolls. Ο πατέρας του είναι Αμερικανός, είναι η μητέρα του κατάγεται από την Καβάλα. Δηλαδή, μιλάμε. Τι κόμπο ήταν αυτό. Γιατί, ρε φίλε, δηλαδή. Τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται στην Ελλάδα μέχρι να ξαναμπεί στο στούντιο ηχογράφησης με το συγκρότημά του. Όταν δεν βρίσκεται. Ποιο είναι το συγκρότημα τελικά. Το Barbed Wire Dolls. Οκ. Okay. Όταν δεν βρίσκεται. Τώρα είμαστε στους διάσημους. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι δηλαδή. Τραγουδιστής, αυτό λογικά πια είναι διάσημος. Okay. Αλλά εγώ δεν το ξέρω. Okay. Όταν δεν βρίσκεται σε περιοδεία. Είτε στην Αμερική είτε στην Ευρώπη επισκέπτεται την Ελλάδα. Α, διεθνούς θύμης η μπάντα. Αλλά ναι. Λοιπόν, ως λάτρης του σερφ ταξιδεύει συχνά αναζητώντας τα σωστά κύματα. Μάλιστα. Okay. Μέχρι τα 25 του έκανε πρωταθλητισμό στο Άλμα Επικοντό. Θεωρεί πως είναι ανοιχτόμυαλος και ότι προσαρμόζεται εύκολα ενώ αναζητά την αυθεντικότητα στους ανθρώπους. Δουλεύει σκληρά για να πετύχει τους στόχους του και δεν διστάζει να βγει μπροστά αν χρειαστεί για το καλό όσων βρίσκονται γύρω του. Είναι χορτοφάγος.
γνωστό και ω vegan. Vegan, yes. Τα τελευταία 2 χρόνια και πιστεύει στη δύναμή του μυαλού. Στη δύναμή του, στη δύναμή του μυαλού. Ο διαλογισμό και η γιόγκα θεωρεί πω θα του φανούν χρήσιμα στι δύσκολε στιγμέ του Nomads. Τόνια Σολανάκη, 31 ετών, πρωταθλήτρια κατατοσφαίριση. Χάνια, δε λίγο Τόνια. Ναι, είναι και η φωτογραφία όμω, νομίζω ότι δεν είναι δικολακή. Η Τόνια Σολανάκη είναι φοιτήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 31 χρόνια. Και πτυχίο ναυαγοσωστική, μασάζ Σιάτσου, προπονητική και διαιτησία στην υδατοσφαίριση. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και μέλος της Εθνικής Ομάδας Πόλο σε όλες τις κατηγορίες. Στην υδατοσφαίριση, ναι, ναι. Ωραίο. Έχει κατακτήσει πανελλήνια μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες και πολλές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Αγωνίζεται στην Α1 γυναικό στο πρωτάθλημα Πόλο. Ενώ στο παρελθόν με την ομάδα Club Esportiu Mediterrani της Βαρκελόνης κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας και αναδείχθηκε δεύτερη σκόρερ. Αυτή, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Το 2013 αγωνίστηκε με την ομάδα του Σίδνεϊ, Balmain Tigers. Η Τόνια νιώθει πιο άνετα μέσα παρά έξω από το νερό. Είναι γνήσια κριτική, κοινωνική και προσιτή, δηλώνει αυθόρμητη και παρομητική, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το αίσθημα δικαίου στοιχεία που την καθιστούν απαραίτητη σε μια ομάδα. Ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το αίσθημα δικαίου. Ναι, το αίσθημα okay. δικαίου. Μέσω του νόμα τη Τόνια θέλει να κάνει περήφανους αγαπημένους της που θα την παρακολουθούν, λέει, από την Κρήτη. Αυτή θα έχει μια 800.000 αδέλφια. Θα έχει λογικά. Δεν ξέρω. Θα έχει λογικά. Ο Δημήτρης Μαρμαράς Ντιμάρ. 35 ετών, old school barber από την Πάφο. Ο Δημήτρης Μαρμαράς είναι ένας old school barber που διώχνει όποιον πελάτη του ζητάει να του ξηρίσει τα γένια. Είχε ξεκινήσει σπουδές ιατρικής στη Βουλγαρία. Αλλά τι old school barber είναι, αφού του ξηρίζανε. Είχε ξεκινήσει σπουδές ιατρικής στη Βουλγαρία, αλλά τις οποίες τελικά άφησε στη μέση αφού συνειδητοποίησε πως δεν τον αντιπροσωπεύουν. Με λίγα λόγια βαρέθηκε, λοιπόν. Λίγα λόγια δεν μπορείς, γυναικομωτινή. Και πού είναι αυτά. Όλα αυτά, φίλε, έχουν υποθεί. Έτσι. Λοιπόν, ανακάλυψε τυχαία λέει το ταλέντο του στην κομωτική όταν κούρεψε ένα φίλο του. Α, ωραίο. Εντάξει. Τελικά έφτιαξε ένα χώρο μόνο για άντρες πελάτες στην Πάφο. Στην Πάφον. Του αρέσουν τα θαλάσσια σπορ και το motocross, ενώ τους τελευταίους 6 μήνες ασχολείται με το crossfit. Αγαπά την πρόκληση σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς και την ανεξαρτησία. Δεν του αρέσουν οι άνθρωποι που βάζουν ταμπέλες και εκτιμά την αυθεντικότητα. Στη Μαγαδασκάρη φαντάζεται τον εαυτό του να ηγείται, καθώς όπως λέει δεν έχει μάθει να είναι follower. Καλό! Καλό! Καλό και επίκαιρο. Αυτά ρε φίλε τα σκέφτονται εκείνη την ώρα. Αποκλείεται. Είπανε γράψτε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα ως νικητής του Nomads, λέει αυτός. Εντάξει, και εγώ θέλω. Τι παίρνει ο νικητής, αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αυτήν την είπαμε. Ο Μάικ, 25 ετών, τραγουδιστής στην Αθήνα. Ο Μάικ είναι τραγουδιστής και στιχουργός. Ανήκει στην νέα γενιά της ελληνικής μουσικής σκηνής και έχει στον ενεργητικό του μεγάλες προσωπικές επιτυχίες. Ο Μάικ κάτι λέει τώρα. Κορυφαίες συνεργασίες. Ξεκίνησε την καριέρα του λέει ως ράπερ. Αν και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τις καταδύσεις από βατήρα, κερδίζοντας πολλά κύπελα και χρυσά μετάλλια σε χώρες και διεθνείς διοργανώσεις με την εθνική ομάδα, αποφάσισε να κυνηγήσει το ταλέντο, το μεγάλο του όνειρο και να ασχοληθεί με τη μουσική. Συστήθηκε στο κοινό με το τραγούδι Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, στο οποίο συνεργάστηκε με την Ντέμι. Το πρώτο solo single του ήταν το τραγούδι Αιμονή και ακολούθησαν οι συνεργασίες του με την Άννα Βύση στο remake της επιτυχίας της Το Απόλυτο Κενό. Αλλά και με την Ελένη Φουρέρα στο Τι Κοιτάς. Πες μου, τι κοιτάς. Λοιπόν, τι ζητάς. Λοιπόν, ναι. Αυτός ναι, τώρα μου κάνει λίγο κλικ. Οι καταδύσεις από βατήρα του έχουν μάθει όχι μόνο να συνεργάζεται με τους ανθρώπους, αλλά και να συγχρονίζεται μαζί τους για ένα τελικό στόχο. Είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα πως το όνομα θα τον φέρει κοντά σε τόσους διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους. Το μόνο που δεν θα του λείψει στο όνομα είναι η μουσική, γιατί την έχει πάντα στην καρδιά του. Καλό. Mm-hmm. Καλό. Ο Νίκος Χουλιάρας, 38 ετών. Ιδιοκτήτης Mini Market και Ρατσίνη Πειραιάς. Φύγε. Πάμε σε κανένα γνωστό. Δεν σ' αρέσει. Φύγε. Ο Δήμος Χαριστέας, 35 ετών, γυμναστής, πρώην πρωτοσφαιριστής της ΣΕΡΕΣ. Ο Δήμος από τότε που θυμάται τον εαυτό του, πολύ κλεισέ ατάκα, ασχολείται με τον αθλητισμό. Για πολλά χρόνια ήταν επαγγελματίας πρωτοσφαιριστής. Ξεκίνησε από τον Άρη. Έτσι. Δικός μας είναι. Ενώ έχει φορέσει επίσης φανέλες του Ολυμπιακού Λευκοσίας, του Διαγόρα Ρόδου, της Νίκης Βόλου και της Kickers Offenbach. Είναι ο μικρός αδελφός. Και καριέρα στο εξωτερικό δηλαδή. Ναι, είναι ο μικρός αδελφός του διεθνούς ποδοσφαιριστή και σκόρε της Εθνικής Ελλάδας Άγγελου Χαριστέα, βεβαίως, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί στα γήπεδα και τις αλάνες. Το ποδόσφαιρο του δίδαξε πολλά για τη ζωή και τους ανθρώπους, αν και σε 27 το εξαιτίας ενός τραυματισμού αναγκάστηκε να το αφήσει. Έκτοτε εργάζεται ως γυμναστής, ζει μόνος από 16 ετών και αυτό, όπως λέει, τον έχει κάνει αγωνιστή. Στη ζωή του πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι γυμναστές και ο σκύλος του, ο Black. Ανταγωνιστικός και εξωστρεφής, θέλει να παίζει ομαδικά και να κερδίζει ο Δήμος Χαριστέας. Ο Αλέξανδρος Σίαρς. Αυτός μου αρέσει το επίθετο του πες. Ναι, προπονητής δυνάμεως και φυσικής κατάστασης Αθήνα. Ο Αλέξανδρος Σίαρς έχει σπουδάσει αθλητικές επιστήμες στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει διακριθεί με την ομάδα μπάσκετ του Πανεπιστημίου του Bangor.
Ο πατέρας του είναι Αμερικανός, εργάζεται ως προπονητής ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης και με τη βοήθειά του επαγγελματίες, αθλητές και μη καταφέρουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Τα τελευταία 5 χρόνια μπήκε στη ζωή του η καλλισθενική γυμναστική. Κάνει calisthenics δηλαδή. Είναι αθλητικός τύπος και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να γυμνάζεται. Έχει ασχοληθεί με την ορειβασία, την άρση βαρών, το στίβο, το crossfit και το American football. Σιγά. Ναι, όλα αυτά. Δεν δούλευε ο άνθρωπος, δεν με αυτά ασχολιόταν. Δεν ξέρω. Μια από τις μεγάλες του αγάπες είναι ο σκύλος των Νταρτανιάν. Μάλιστα, παίξει πτυχίο εκπαίδευση σκύλο. Τι έχει κάνει αυτό, δηλαδή. Αυτό σου μιλάμε. Αυτό το είπα να στείλει ένα βιογραφικό και σου λέει θα με πάρουν για δουλειά και βάλε στο βιογραφικό τα πάντα. Δηλαδή, κάτσε. Ναι, ο Σίερς. Έχει και πτυχίο εκπαίδευση σκύλων. Μόνο και μόνο για να τον εκπαιδεύσει σωστά και θεωρεί πως αυτό είναι μια πράξη ευθύνης προς το σκύλο του. Ρε τον Σίερς. Δηλώνει λάτρης της φύσης. Ναι. Είναι νομίζω πιο άχρηστη. Έχει κάνει πτυχίο γι' αυτό, κάτι κάνει πτυχίο. Νομίζω πιο άχρηστη. Βοτανική, ξέρω εγώ τίποτα τέτοιο. Είναι η πιο άχρηστη πληροφορία σε ένα βιογραφικό. Ενώ είναι οργανωτικός, κοινωνικός και τολμηρός. Έχει μάθει να λειτουργεί με πρόγραμμα και το όνομα της είναι για εκείνον μια μεγάλη πρόκληση. Αυτή είναι, φίλε. Νομίζω δεν μας ξέφυγε κάποιος έτσι. Δηλαδή από όλους αυτούς εδώ πέρα. Ναι. Η πιο γνωστή είναι ο Κοριαλάς. Η Τραϊάννα. Η Ανίτα Ναθαναήλ. Καλά, Ανιτούλα. Ναι. Ωραία. Ναι. Αυτή ρε φίλε, τώρα όλοι οι άλλοι είναι. Να μην διαβάσουμε ρε φίλε τον, τον Οποροπόλη από τη Βέρεια. Ναι, διάβασε τον Οποροπόλη από τη Βέρεια. Λοιπόν. Τι έχει. Πέσεις, λοιπόν. Ρε φίλε, πέσεις. Μάριος Ακριβόπουλος, αυτός αξίζει. Μπορεί να μην είναι famous, αλλά δεν ξέρω τα τι. Μανάβης δηλαδή. Αγρότης πολιτής λαϊκής αγοράς. Πολύ ωραίος. Παλατίτσια Βέρειας. Ωραίος. Ο Μάριος καλλιεργεί τα χωράφια του στη Βέρεια και πουλάει τα προϊόντα του σε πάγκους στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι δικός μας εδώ. Μπορεί να τον έχουμε πετύχει κιόλας δηλαδή. Είναι είναι. Αν αυτό που έχασε πριν από το Κοριαλά, αυτό είναι. Πάλι εκεί είναι αυτό. Είναι. Πάω, ναι, πάω, ναι, Δευτέρα. Μ' αρέσει. Κι εγώ. Είναι διαζευμένο και πατέρα ενό παιδιού του Ιλαρίωνα. Του ποιου? Του Ιλαρίωνα. Ωραία. Δηλαδή, να σε λέγανε Ιλαρίωνα Μποσκοβίτη. Ιλαρίωνα. Ήλαϊ. Και θα σε φωνάζανε Ήλαϊ. Ιλαρίωνα. Μην είναι ο Χριστό άλλο παιδάκι. Αυτό του ζήτησε, λέει, ο γιο του Ιλαρίωνα να πάει στο Νόματζ. Και ο Μάριο ω ο ήρωά του φτάνει ω τη Μαγκαδασκάρη για να τον κάνει περήφανο. Μπράβο. Η λαϊκή αγορά του έμαθε να είναι επικοινωνιακός, αλήθεια είναι αυτό, δραστήριος και καλός ακροατής. Παραδέχεται πως λόγω ηλικίας ίσως υστερεί στα αγωνίσματα, αλλά η εμπειρία και το μυαλό του θα τον οδηγεί στη νίκη. Το όνομα της είναι για αυτόν μια ευκαιρία να πετάξει για λίγο τα hands-free ακουστικά και να μην ακούει πια τον ήχο του κινητού του που χτυπά στα μάτια. Γιατί ποιος σε παίρνει, φίλε. Τι είναι, λέγα, σε φουλ δουλειά είναι, νομίζω, τώρα πέρα την πλάκα. Καλά, είναι φουλ δουλειά, ποιος τον παίρνει, φίλε, και την ώρα. Καταρχάς, σε σέβομαι πάρα πολύ τους λαϊκατζίδες. Εγώ. Πάρα πολύ τους σέβομαι. Και εγώ πηγαίνω σχεδόν κάθε Δευτέρα. Στη λαϊκή της Περαίας. Στη λαϊκή της Κάτω Περαίας. Της Κάτω Περαίας. Υπάρχει γιατί, και Άνω Περαία. Βασικά, όχι στην Άνω πλέον, έχει καταργηθεί. Απλά η λαϊκή στην Περαία είναι σε δύο δόσεις. Δευτέρα στη δικιά μας πλευρά. Ναι. Στα δυτικά της Περαίας δηλαδή. Ναι. West Περαία. Και την Παρασκευή είναι στα ανατολικά. Είναι τίμια λαϊκή, είναι καλή. Δηλαδή είναι. Είναι καλή και έχει. Υπάρχουν επιλογές, είναι μικρή. Είναι καλή και έχει ωραίο κόσμο. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι, δηλαδή, α, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη, είναι τίμια. Εντάξει. Και είναι, έχω την τύχη να είναι 5 λεπτά το σπίτι με το πόδι. Ναι. Δηλαδή βγαίνω από την πόρτα μου και πηγαίνω κατευθείαν. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εγώ να πω την αλήθεια, το τελευταίο καιρό έχω ανακαλύψει τη λαϊκή. Του τελευταίου μήνε, για να είμαι ειλικρινή. Γιατί έκανα το λάθος και ρε παιδί μου, τα πράγματα τη λαϊκή. Τα ψώνιζα είτε από μανάβι, κοντινό, είτε από σούπερ μάρκετ. Ο κοντινός μανάβης ήταν φαρμακείο. Ναι, ήταν φαρμακείο. Ωραία. Καλός βέβαια, δεν λέω. Δεν έχει καλή ποιότητα. Καλός βέβαια, δεν λέω. Ωραία, αλλά ήταν φαρμακείο. Και μία Δευτέρα λοιπόν, λέω, ρε εσύ, τι χάνεις, πάνε καμιά βόλτα. Ναι. Ωραία, και όταν με τα μισά λεφτά Άναγια σου. Από αυτά που δίνω στο μανάβι στο σούπερ μάρκετ, πήρα πιο πολλά πράγματα στη λαϊκή, με ανάλογη και καλύτερη ποιότητα ίσως. Είπα, αδερφέ, αξίζει τη Δευτέρα σου. Δεν πάω κάθε Δευτέρα, είναι ανάλογα, έτσι. Γιατί εντάξει, δεν είμαι στο σπίτι καμιά 15 άτομα, 2 άτομα είμαστε. Ναι. Δεν τα τελειώνουμε όλα σε μια εβδομάδα. Ναι. Ωραία. Οπότε σχεδόν κάθε δεύτερη Δευτέρα, καλή ώρα τώρα, με αυτή τη Δευτέρα, ναι, είναι πιθανό να χρειαστεί να πάω, κατάλαβες. Τα μπανανίτσα, κάνα φρουτάκι, κάνα με ντοματούλα, κάνα τέτοιο. Κατάλαβες. Ναι. Ακριβώς. Ωραία, κανένα λαχανάκι τώρα που έχετε μαζί με το καροτάκι, έτσι που αρέσει πολύ. Καλό. Που είμαι φαν. Καλό. Κατάλαβες. Τιμώ πολύ μαρούλι τελευταία. Ναι. Μ' αρέσει. Το έχω βάλει σε σαλάτα. Ναι, θέλω να πω. Κόκκινη γλυκιά πιπεριά. Okay. Να τη βάλει σαλάτα. Ωραία. Άκουσα. Ναι, έχει δίκιο. Είναι σωστή η τέτοια. Ωραία. Απλώ είχα την περιέργεια που μου φέρει τον Μαρά ακόμα. Πράσινε είναι πάρα πολλέ. Δεν θα τελειώσουν ποτέ λογικά. Ωραία. Οπότε δουλεύω αυτέ. Φαντάζομαι την μέχρι... πρωτοβάλια. Είναι μια σακούλα φίλε που είχε σίγουρα 2 κιλά περιέργεια μέσα. Δηλαδή. Εντάξει, έχετε ακόμα. Ναι.
Και σου λέω, είχα πάθει σοκ την πρώτη φορά. Μου το είχαν πει ότι ξέρει είναι πιο φθηνά. Ναι. Αλλά όταν το κάνει από μόνο σου και βλέπει ότι από εκεί που έδινε, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα 20 ευρώ και παίρνει με 10 περισσότερα πράγματα ναι. και καλύτερη ποιότητα ίσω. Και είναι... θα σου μάθω εγώ τώρα ένα κόλπο. Όπα. Ακούστε κι εσεί φίλε και φίλοι. Φτάνει μαθήματα ζωή, συνάδελφοι. Λοιπόν, φίλοι ακροατέ. Τι θα κάνετε με τα πραγματάκια τα οποία παίρνετε από τη λαϊκή. Ναι. Πλην τη ντομάτα. Ναι. Δηλαδή, θέτω παραδείγματα. Μπανάνες. Πιπεριές και πράσινες και από τις κόκκινες μεγάλες ωραίες γλυκές ή τις κίτρινες πιπεριές. Αγκουράκια επίσης. Όλα αυτά πριν τα βάλετε στο ψυγείο σας ναι. θα τα τυλίγετε πρώτα με χαρτί κουζίνας. Αδερφέ, εξήγησε γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν. Γιατί τώρα με έκανες mindfuck τρελό. Mind blow, άντε να το πω έτσι. Mind το τρώμε το προηγούμενο. Δεν υπόθηκε ποτέ. Θα τα τυλίγετε με χαρτί κουζίνας. Γιατί πρώτον, το χαρτί κουζίνας απορροφάει την υγρασία. Ναι. Η οποία επηρεάζει. Περίμενε λίγο τώρα. Γυρνάω εγώ, σαν σωστή νοικοκυρά που είμαι. Ωραία, σαν Μέρη Παναγιωταρά. Ωραία. Γυρνάω συνάμενη κουνάμενη από την αρχή μου. Με το καρότσι. Δεν έχω καρότσι. Δεν έχει καρότσι. Χέρι. Θα πάρει καρότσι. Χέρι, ρε φίλε. Και ξεχνάω να παίρνω και θέσει. Έχω μαζέψει καμιά 4-5 σακούλε πολλαπλών χρήσεων και τι ξεχνάω κάθε φορά. Έχουμε καρότσι. Με μπλε ροδίτσε, ωραία. Και α, είσαι και με καρότσι. Ναι, άστο είμαι αλλού. Τι λουκία. Λοιπόν, γυρνάω εγώ σπίτι λοιπόν. Χαρούμενη νοικοκυρά. Αφήνει τι σακούλε πάνω στον πάγκο τη κουζίνα. Ωραία. Και βγάζω τα πράγματα από μέσα, τα προϊόντα. Για να τα συμμαζέψει. Τι ντομάτε πριν τι βάλει μέσα στο σιρτάρι στο τέτοιο. Πρώτα απ' όλα στο σιρτάρι θα βάλει από κάτω ντομάτε, θα βάλει χαρτί κουζίνα πάλι. Δεν τι βάζω με τη σακούλα. Όχι. Τις βάζω με σακούλα, εγώ λάθος. Είναι φάουλ αυτό. Λάθος. Όχι, είναι φάουλ. Πρώτο φάουλ. Strike one. Λοιπόν, ναι. Τις βγάζεις από τη σακούλα, τις κάνεις λίγο με το χαρτί, ναι. δεν τις βρέχεις. Πρόσεξε, βασικό, δεν τις βρέχεις, τις κάνεις λίγο με το χαρτί. Τις σκουπίζω δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και τις βάζεις μέσα στο σιρτάρι, ναι. στο ψυγείο. Ναι. Και από κάτω βάζεις χαρτί κουζίνας. Κόντρα χαρτί κουζίνας από κάτω. Ναι. ναι. Δεν τις τυλίξεις όμως με το χαρτί, βάζεις από κάτω. Και τις βάζεις μετά, τις τη βάζεις. Πέθε με σιρτάρι, το κλείνεις. Τομάτες τώρα αυτά, έτσι. Ναι. Τομάτες. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τι άλλο παίρνεις εσύ, ας πούμε. Αγκουράκι, παίρνεις... λέμε για παράδειγμα. Τι? Αγκουράκι. Μπανανίτσα, ναι. Μπανανίτσα, αγκουράκι, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, τι θα κάνεις. Εγώ, ας πούμε, στην μπανάνα βάζουμε 2 χαρτιά κουζίνας. Μισό και μισό. Το χαρτί απορροφάει. Την μπανάνα δεν παίρνει ψυγείο όμως, αδελφέ. Εμείς βάζουμε. Εντάξει, οκ. Εσύ δεν τις βάζεις. Μην το κάνεις. Ναι. Πρόσεξε, το χαρτί απορροφάει την υγρασία. Άρα κρατάει περισσότερο. Δεν μαυρίζει δηλαδή. Και δεν μαυρίζει. Δηλαδή, ο λόγος μαυρίζει η μπανάνα. Είναι η τέτοια η υγρασία. Είναι και το πόσο καιρό την έχεις, παιδί μου, αλλά ναι, φίλε, είναι και αυτό. Αν αφήσει για παράδειγμα ας πούμε, το αγκουράκι σου μέσα στη σακούλα, γιατί και εμείς τα αγκουράκια τα βάζουμε με τη σακούλα μέσα στο ψυγείο. Έτσι. Αλλά τα έχουμε τυλίξει πρώτα με το χαρτί της κουζίνας. Αν το αφήσεις έτσι, η υγρασία θα το φάει, θα κάνει λίγο, θα αλλοιωθεί, θα κάνει να ράνει. Όταν το έχεις τυλιγμένο στο χαρτί της κουζίνας, κρατιέται πιο φρέσκο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό καλές μου φίλες, σε καλή μου φίλη. Και φίλε μου, καλά και στην άλλη μου σχολή, είναι ένα ωραίο τρίκ το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας για να κρατάτε κάποιες μέρες παραπάνω πιο φρέσκα αυτό, τα προϊόντα. Αυτό όμως το έχει μάθει η μαμά, το έχουμε δει από κάποιον ξέρω εγώ. Μου το έχει μάθει η μάνα μου. Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή. Πρώτη φορά τα ακούγεται. Σπιτικό αυτό, τρίκ. Ναι, είναι σπιτικό τρίκ, το κάνει και γρασούλα. Ναι. Λοιπόν, χρόνια τώρα τίμιο και το έχει περάσει και σε μένα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και το κάνω κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Θα το έχουμε στο μυαλό μας λοιπόν. Ναι. Θα δει τη διαφορά. Θα δει τη διαφορά. Θα δει τη διαφορά. Λοιπόν, 88-82 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στη Μακάμπη. Πήρε την νίκη στο πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκα. Ωραίο παιχνίδι ήταν. Σε κάποια φάση ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη περίοδο έπαιξε άμυνα. Στο τέλος πήγε λίγο να αυτοκτονήσει, αλλά πήρε το παιχνίδι με Λοτζέσκι, αν δεν κάνω λάθος, πρώτο σκόρερ και με τον Κούμπο από κοντά να έχει αλλάξει το ρυθμό. Κέρδισε 88-82. Μετά το διάλειμμα. Βλέπεις ότι παρένθεση τώρα. Θα πάρουμε την Ελένη Μπούτου. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να μιλήσει πριν. Για ποιο λόγο. Γιατί εντάξει. Ναι, ρε φίλε, ναι, το είδα. Εντάξει, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε με την Ελένη λίγο πιο μετά. Γιατί υπάρχει και ρεπορτάζ από αυτό το δείπνο το σημερινό που έγινε μέσω της ΕΠΑ, από ό,τι κατάλαβα, με εκπροσώπους του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και της UEFA. Ωραία, ένα δείπνο το οποίο. Ουσιαστικά είναι, ξέρω εγώ, σαν χαμήλωμα των τόνων από ό,τι έχω καταλάβει. Υπάρχει ρεπορτάζ και από εκεί. Ναι. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα σήμερα με τον Μαωρίσιο στην προπόνηση. Οπότε θα έχουμε να πούμε και με την Ελένη αρκετά στο επόμενο μισάωρο. Οπότε στα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγας που έχουν ολοκληρωθεί σήμερα, η ΤΣΕΣΕΚΑ εύκολα την Μπαρσελόνα με 95-75, θυμάμαι καλά. Και ο Παναθηναϊκός με 88-82. Τη Μακάμπη, τα δύο φαβορί κέρδισαν.
Α, ωραία. Τα δύο φαβορί, λοιπόν. Απορίες είναι αυτές, φίλε. Τι? Απορίες. Πέμπτη βράδυ. Πέμπτη βράδυ. Πολλά προβλήματα όμως γενικότερα. Απορίες να μην. Γίνουν δηλαδή να μην. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη το Real Madrid της Νταρουσάφακα και το Bayern Μονάχου Εφές. Το Bayern Μονάχου Εφές νομίζω ότι δεν είναι τηλεοπτικό. Θα κάνω και λάθος βέβαια. Αλλά οκ. Okay. Η Εφές κερδίζει 60-84 παρακαλώ πολύ. Στο τέλος του αγώνα πρέπει 4 λεπτά. Με 25 πόντους να μεταδίδει την Bayern. Μπράβο την Εφές. Η οποία έχει πάρει Σέιν Λάνκεν. Φίλε, ξέρεις, τα ξέρεις αυτά. Ωραία, έχει πάρει και Μπομπουά. Μπομπουά. Γνωστό τροπαδούρ. Η Ρεάλ προηγείται στο πρώτο ημίχρονο με 53-38 τη Νταρουσάφακα που παίζει ο Ζάνης Πέινερς, φίλε. Ο Ζάνης, έλα, Τζόνι, για κλείσε λίγο να δείξουν τον άνθρωπο. Την άλλη εβδομάδα, Γιάννη Ζάς ξεκινάει και τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και τώρα στο μπάσκετ, θύμισε μου λίγο με ποιον παίζει. Ο μπασκετικός Άρης λίγο. Τελευταία. Το Άρη με την Δνύπρο. Δνύπρο. Τι λέει η Μαρούσκα. Εντάξει, τώρα θα την μπερδέψω. Δεν τη λέω. Να είναι ο τέταρτος που συμπληρώνει τον Όρμα μαζί με την Κατάνια Ψυχόνια και την Κουλεύσκη. Ο προκλητικός. Θα σου πω κάτι. Τον αγαπάω, γι' αυτό θα κάνω. Γιατί όταν ασχολείσαι με κάποιον σημαίνει τον αγαπάς. Ναι, ρε φίλε. Και το Σταμάτη τον αγαπάμε. Εννοείται. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Ο Σταμάτης έχει μια λεπτομέρεια, θα το πω με αυτό και πάμε στο διάλειμμα. Γιατί τον εννοούμε πάντα και τον αγαπάμε σαν εκπομπή. Λοιπόν, πέρα από το καφέ Μπαρπικολίνου. Λοιπόν, ο Σταμάτης ανήκει στην προηγούμενη από εμάς γενιά δημοσιογράφων. Δεν έχει όμως αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν οι περισσότεροι, δηλαδή αυτό το διευθυντικό, το τέτοιο, ρε παιδί μου, το ηφάγη κτλ. Ο Σταμάτης είναι ένας από εμάς. Δεν έχει, δηλαδή, έχει μείνει στα δημοσιογράφη. Παιδί του λαού, ρε παιδί μου. Ένα παιδί του λαού. Όπως και εμείς, Νικόπα, εδώ. Ναι, δηλαδή δεν τον έχουν επηρεάσει τα χρόνια της εμπειρίας του. Και ο Σταμάτης είναι πιο έμπειρος ρεπόρτερ μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν τον έχει επηρεάσει αυτό. Είναι ένας από εμάς. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επικοινωνία. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Σταμάτης είναι. Δεν θα πω την ηλικία του. Αυτή η ηλικία. Λες ότι είναι σαν και εμένα και τον Νίκο. 30-28 εκεί πέρα. Εντάξει, και γι' αυτό το λατρεύουμε κιόλας και σαν εκπομπή και σαν συνάδελφο και σαν άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Γιάννη Ζάτς και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και έτσι και με λίγο παραπάνω. Στοίχημα.gr είναι μαζί με το ξανάρθει Κοβατόπουλε. Καλύτερες αποδόσεις, μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα και στο μπάσκετ όπως μπορείτε να καταλάβετε. Μέσα στη στοίχημα.gr υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Στη στοίχημα η οποία σας προσφέρει τη δυνατότητα του cash out, σας κάνει το παιχνίδι πιο γρήγορο, πιο άμεσο και πιο απαιτητικό. Με συναλλαγές μέσω web banking μπορείτε άμεσα και εύκολα και χωρίς χρέος ουσιαστικά να κάνετε τις καταθέσεις και τις αναλήψεις. Μπορείτε να δείτε πολλά παιχνίδια μέσα από το live stream της stoiximan.gr και φυσικά με την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, το customer service της Stoiximan, 24 ώρες 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα είναι δίπλα σας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Να το σοβαρέψουμε τέλος πάντων λίγο, να πάμε σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Μπαλαντέρ. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος και Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από τα μικρόφωνα. Στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, τα φαβορί έχουν πάρει δύο νίκες. Δεν έχει γίνει και τρεις, αλλά ουσιαστικά η ΕΦΕΣ το έχει καθαρίσει. Και ο Παναθηναϊκός και η Τσεσεκά στα δύο πρώτα παιχνίδια με Μακάμπι και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα. Κέρδισαν και η Ρεάλ πάει για νίκη, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία υποδέχεται τα Ρουσάφακα αυτή την ώρα. Στο ξεκίνημα τρίτης περίοδου είναι το σκορ. Η Ρεάλ έχει καταφέρει ήδη να σκοράρει 69 πόντους σε 23 λεπτά παιχνιδιού. Με την Ρουσάφακα να έχει δεχτεί 53 στο ημίχρονο και να έχει δεχτεί 16 ήδη μέσα σε 3 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Η Ρουσάφακα, η οποία βρέθηκε στην Ευρωλίγκα μετά την περσινή κατάκτηση του Eurocup. Υπό τις οδηγίες του David Blatt. Ο Blatt έφυγε προφανώς και παίκτες που την οδήγησε σε μια τέτοια επιτυχία, όπως την περσινή ο Wilbekin, ας πούμε, ήταν στη Maccabi, και αρκετοί από πέρσι. Αρκετά καινούργια πρόσωπα. Δεν ξέρω αν το επίπεδό της είναι φέτος για την Ευρωλίγκα, αλλά έτσι είναι η κατάσταση, έτσι έχει διαμορφωθεί. Οι 11 ομάδες με το 14 συμβόλαιο και κάθε χρόνο προκύπτουν οι άλλες 7 φέτος. Δηλαδή, κάθε χρόνο ουσιαστικά μια ομάδα θα παίξει σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση, ανεβάζοντας πολύ τον μπάτζετ της, και την επομένη είναι πιθανό να μην είναι σε αυτή τη διοργάνωση και να τρέχει και να μην φτάνει όσον αφορά το
το οικονομικό κόμμα. Δεν ξέρω αν θα πάθει κάτι στον Ταρουσάφακα. Απλά έχει συμβεί και στο παρελθόν. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Είναι μια κατάσταση παγιωμένη, αλλά βλέποντας τις διοργανώσεις και τις τρεις που έχουμε εικόνα, γιατί εντάξει, αυτή που θα παίξει και ο Άρης στο FIBA Europe Cup είναι η τέταρτη διοργάνωση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει και εικόνα και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, κάποια σύγκριση. Εντάξει, στις διοργανώσεις, όταν έχεις την ευκαιρία να τις δεις, ειδικά στην αρχή, που έτσι κι αλλιώς οι περισσότερες ομάδες ψάχνονται, πολλά καινούργια πρόσωπα, ίσως και διάφοροι τραυματισμοί μέσα από τις προετοιμασίες που εντάξει θέλουν κάποιο χρόνο παραπάνω, τα παιχνίδια της Ευρωλίγας ξεχωρίζουν πάρα πολύ όσον αφορά το επίπεδο της ποιότητάς σου. Και έλεγα και στην αρχή ότι όσοι από εσάς παρακολουθείτε, όσοι από εσάς σας αρέσει λίγο παραπάνω το μπάσκετ και έτσι χαλάτε χρόνο, να το πω, είτε Πέμπτη, Παρασκευή, είτε τις εβδομάδες που έχει Τρίτη και Τετάρτη παιχνίδια, σίγουρα μπορείτε να δείτε σε αρκετές περιπτώσεις πολύ καλά μάτς, καλούς παίκτες, καλό επίπεδο μπάσκετ. Τα καλά παιχνίδια της Ευρωλίγκα, τα υψηλού επίπεδο παιχνίδια της Ευρωλίγκα, δηλαδή των μεγάλων αντιπάλων, νομίζω δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από ακόμα και από μεγάλα μάτς στο NBA. Εντελώς διαφορετικό μπάσκετ το ένα, εντελώς το άλλο, αλλά εγώ νομίζω ότι τα υψηλού επίπεδο μάτς στην Ευρωλίγκα, για κάποιον που του αρέσει, έτσι, που το παρακολουθεί το μπασκετάκι, του αρέσει, ενημερώνεται γύρω από αυτό, στην Ευρωλίγκα μπορεί πολλές φορές να δει ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι. Εντάξει, στο ξεκίνημα, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κάτι δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, ας πούμε, το Παναθηναϊκός Μακάμπι ήταν πολύ ωραίο μάτς για κάποιον ο οποίος θα καθόταν σήμερα το βράδυ της Πέμπτης να δει έναν αγώνα μπάσκετ. Ήταν ωραίο παιχνίδι, με μεγάλο σκορ, με ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν ένα καλό μάτς για κάποιον ο οποίος ήθελε έτσι ένα δύο να το γεμίσει με μπάσκετ. Τα άλλα παιχνίδια είναι η αλήθεια, τα σημερινά. Όλα κρίθηκαν εύκολα. Και η Τσέσεκα λίγο που είδα το πρώτο ημίχρονο, ουσιαστικά από εκεί είχε ξεφύγει με την Μπαρτσελόνα. Δεν έχω εικόνα από τον Bayern Εφές, αλλά όταν η Εφές είναι 24-25 πόντους πάνω και κάπως έτσι τελειώνει και το μάτς εκεί, αντιλαμβανόμαστε ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι προφανώς και είχε τον έλεγχο. Και εδώ το Real Ταρουσάφακα, εδώ και λίγο πιο αναμενόμενα νομίζω. Υπάρχει η Real, η οποία προφανώς και έχει και μια διαφορά επίπεδου. Η περσινή πρωταθλήτρια μπορεί να μην έχει τον Ντόντσιτς φέτος, αλλά έχει τον Γιούλ που δεν είχε πέρσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Και σίγουρα γι' αυτό παίζει τον ρόλο του. Η ΕΦΕΣ κατά το μέρος τελικό σκορ, γιατί έχει ολοκληρωθεί. Είναι ανοίξει εύκολα με 71-90 της Μπάγερ Μονάχου στο πρώτο παιχνίδι των Τούρκων, που θεωρητικά φέτος είναι αρκετά ενισχυμένη. Αλλά εντάξει, η ΕΦΕΣ είναι μια ομάδα αρκετά έτσι. Γενικά η Ευρωλίγκα, η οποία ξεκίνησε, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Okay, είναι η Ρεάλ, είναι η Φενέρ, είναι η Τζεσεκά, ομάδες που είναι αρκετά πιθανό να βρεθούν φέτος, και φέτος μάλλον, στο Final Four. Τα ρόστερ τους, τα μπάτζετ τους, προπονητές τους, οι αστέρες τους είναι όλοι πολύ σημαντικά στοιχεία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας χαμός. Δηλαδή, ας πούμε, στα δικά μου τα μάτια, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια ομάδα επίπεδου Final Four. Το αν θα βρεθεί είναι μια άλλη κουβέντα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός, με την αλλαγή με τον David Blatt και το διαφορετικό μπάσκετ σε σχέση με αυτό που έπαιζε εδώ και 3-4 χρόνια, που θέλει να παίξει με τον Blatt, γι' αυτό τον έφερε. Γι' αυτό έχει κάνει τις κινήσεις που έχει κάνει. Σίγουρα γι' αυτό έχουν το ενδιαφέρον τους. Μπορεί, ειδικά στην αρχή, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να έχει θέμα. Μπορεί να του έχουν κάποιες άσχημες ήττες, έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Μπορεί να μην στρίβει κιόλας στην αρχή, γιατί okay, ναι, μεν ο Μπλατ έχει φέρει κάποια εργαλεία για αυτό που θέλει να κάνει. Δηλαδή να παίξει πιο γρήγορα, να βγάλει πολύ έτσι, μεγαλύτερη ενέργεια σε άμυνα και επίθεση. Αλλά εντάξει, θα γίνει μια στιγμή στην άλλη. Έτσι, το έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές όταν μιλάμε για μπάσκετ, ότι εδώ ομάδες στο ποδόσφαιρο που έχουν κορμό και πολλές φορές ζορίζονται μέχρι να βρουν την άκρη τους, πόσο μάλλον στο μπάσκετ είναι κάθε καλοκαίρι. Σχεδόν οι περισσότερες ομάδες, δεν μιλάω για αυτές του κορυφαίου επίπεδου, η Real, η Φενέρ, ακόμα και η Φενέρ έχει αρκετές αλλαγές, έχει αρκετά καινούργια πρόσωπα φέτος. Η Real, ας πούμε, θα πρέπει να βρει την άκρη της χωρίς τον Ντόντσιτς, ο οποίος πέστε από όλους τους πρωταγωνιστές της. Λέω λοιπόν ότι έχουν πολλές φορές αρκετά καινούργια πρόσωπα που στο μυαλό κάποιον είναι πολύ εύκολο να μπουν μέσα στις ομάδες και να δώσουν πράγματα, αλλά η ουσία είναι διαφορετική. Δεν είναι τόσο εύκολο.
δεν πατάς ένα κουμπί και μπαίνει ο παίχτης κατευθείαν μέσα στην ομάδα, όσο καλός και να είναι, όσο ακριβώς και να είναι. Και γι' αυτό βλέπετε και πολλές φορές ότι ακόμα και μια μεταγραφή που μπορεί το καλοκαίρι να θεωρήθηκε πολύ σημαντική και μεγάλη, και όσον αφορά τα χρήματα και όσον αφορά το hype της, τέλος πάντων, στα μέσα σεζόν γίνεται αλλαγή ενός παίκτη. Έτσι. Γι' αυτό το αναφέρω. Πάντως, σιγά σιγά και η μπασκετική σεζόν ξεκίνησε. Νομίζω ότι την Κυριακή προς Δευτέρα ξεκινάει και το NBA. Το έχω τσεκάρει, πρέπει να το δω. Οπότε και από εκεί θα έχουμε εικόνα σιγά σιγά. Μια πρώτη εικόνα. Έτσι, γιατί και το NBA και αυτό, όσοι παρακολουθείτε και εκεί, όσοι μπορεί να ξενυχτάτε για να βλέπετε παιχνίδια, ξέρετε ότι στην κανονική περίοδο είναι λίγο τζόκερ το ότι θα πετύχεις. Μπορεί να ξενυχτήσεις ένα βράδυ και να δεις καμιά ματσάρα που θα πάει 130-125. Μπορεί όμως να ξενυχτήσεις και να δεις κάτι μάτς στο 80-90 από τους NBA που δεν έχουν καμία σχέση με ένα κακό παιχνίδι Ευρωλίγκα. Εκεί είναι πολύ πιο κακό το παιχνίδι και πολύ πιο δύσκολο να την παλεύεις. Έχει πάντως το... Έχουν το ενδιαφέρον τους φέτος τα πάντα. Όλες οι διοργανώσεις, ειδικά για εσάς που είστε μπασκετικοί, έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος, νομίζω. Όσον αφορά το κομμάτι του μπάσκετ, τώρα, έτσι, στην Ελλάδα τα έχουμε πει πολλές φορές ότι στο κομμάτι των τίτλων μοιάζει το τόσο να γίνει κάτι. Πέρσι ήταν η ΑΕΚ που τη σκάφησαν συγκυρίες και κατάφερε να πάρει δύο τίτλους. Αλλά δεν ήταν στο τελικό η ΑΕΚ. Δεν μπορούσε να είναι. Στην Ελλάδα είναι διαμορφωμένη η κατάσταση. Δεν αλλάζει. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να αλλάξει. Και ξέρουμε τι γίνεται. Στις άλλες διοργανώσεις όλες και εκεί υπάρχουν κάποιες ψιλοπαγιωμένες καταστάσεις, δηλαδή ας πούμε στη Ρεάλ, στην Ισπανία είναι η Ρεάλ, στην Τουρκία είναι η Φενέρ, η Τσεσεκά είναι στη ΒΤΜΠ. Ο Γιούλ είχε εκνευριστεί γιατί κάποιος πριν το χτύπησε, τέλος πάντων κάπως είχε ένα χτύπημα στο γόνατο το οποίο ήταν αυτό που έκανε την εγχείρηση πέρσι, από ό,τι έχω καταλάβει, και τώρα έχει εκνευριστεί με την προηγούμενη φάση. Το έπιασε λίγο κάπως, τώρα δίνει το χέρι με τον παίκτη που έχει το θέμα. Εντάξει, καθαρισμένο. Έχει ψιλοξεκαθαρίσει και το παιχνίδι. 84-61 είναι. Έχει ακόμα 2,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Παρακαλώ. Προσπαθώ να δω τώρα. Δείχνει τώρα το replay. Όχι, ο Γιούλ πηγαίνει από πάνω, κάτι του λέει και του παίκτη από την προηγούμενη φάση. Λουίτζι Λαμόνικα φυσικά. Εννοείται. Διαιτητής. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Κάνε πάλι Τζόνι μια προσπάθεια. Και αυτό μπορεί να γίνει, ναι. Ναι, κάνε και από εκεί μια προσπάθεια για να πάρουμε σε ό,τι έχει να κάνει με ρεπορτάζ. Γιατί... Α, πάρε. Πάρε την Ελένη, κλείσε. Πάρε την Ελένη, ναι. Εντάξει. Τώρα μου ήρθε το μήνυμα. Γι' αυτό το σου λέω πάρε εκεί. Λοιπόν, 84-61 το μάτς στη Μαδρίτη. Εύκολα η Ρεάλ θα καθαρίσει την Ταρουσάφακα. Οπότε στα πρώτα τέσσερα μάτς τα σημερινά, τα τέσσερα φαβόροι, τρεις νίκες για Παναθηναϊκό, για Τσεσεκά και για Εφές, και τώρα η Ρεάλ, όπως όλα δείχνουν, έχει χρόνο ακόμα το μάτς, αλλά είναι μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, κλείνουμε τη μικρή μπασκετική παρένθεση και πάμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Το ρεπορτάζ πολλές φορές έρχεται το βράδυ. Έτσι έγινε και σήμερα. Ελένη Μπούντου, τι κάνεις? Χαίρετε, καλησπέρα. Δεν είναι πολύ ωραίο να χτυπάει το κινητό σου 10.30-11 η ώρα, 11.30, 11 και 12. 11 και 5, 11 και 10 και 10 και ξέρεις ταυτόχρονα, έτσι. Γιατί άμα είναι να γίνει το καλό, κάθεται ρε παιδί. Γιατί σε μια μέρα νεκρή, έτσι, θα έρθει 11 η ώρα και θα γίνει στραβή. Σε μια μέρα έτσι που κυλάει πολύ ομαλά, πολύ ήρεμα, ναι. Όταν είναι να γίνει κάτι θα γίνει στο παραπέντε. Σωστά. Που είναι να σχολάσεις, να φύγεις, γενικώς να ρίξεις αυλαία στη μέρα. Ναι. Για πες μας λίγο τώρα τι συνέβη με αυτή τη συνάντηση σήμερα. Λοιπόν, από χθες το γνωρίζαμε, έτσι, ότι η UEFA έχει καλέσει τους εκπροσώπους ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ για ένα δείπνο συνένεσης, να το θέσω, για ένα δείπνο προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, να το θέσω. Τέλος πάντων, για μια συνάντηση, μαζί βεβαίως με την Επιτροπή Παρακολούθησης, προκειμένου να θέσουν επιτάπητος διάφορα έτσι θέματα τα οποία απασχολούν τους μεγάλους συλλόγους, τους διεκδικητές του τίτλου θα πω εγώ,
και να γίνει μια προσπάθεια, γιατί έχουν ανέβει από το ξεκίνημα, από την αρχή της νέας σεζόν, οι τόνοι πάρα πολύ, και είναι λογικό, γιατί έχουμε δει πολλά διαιτητικά λάθη, λάθη τα οποία αλλίωσαν αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. Έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα από πέρσι που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Ακριβώς. Γενικώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, βρισκόμαστε στην έκτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, και η διαιτησία ήδη βρίσκεται στο προσκήνιο, μονοπολεί το ενδιαφέρον για ακόμη μία φορά, για ακόμη μία σεζόν. Οπότε η UEFA κάλεσε τους εκπροσώπους των ομάδων προκειμένου να μιλήσει, να συζητήσει μαζί τους. Σίγουρα το κλίμα, τουλάχιστον οι πληροφορίες, οι πρώτες που βγαίνουν, είναι ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα μαζί με τους ανθρώπους, με την αντιπροσωπεία της UEFA. Ήταν εκεί η Ζόραν Λάκοβιτς και Πέτερ Φούσουκ ως υπερσύμβουλος στην ΕΠΟ. Κρατήστε το τελευταίο όνομα, το όνομα Φούσεκ, γιατί νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπαίνει μπροστά ή αν θέλει θα καθαρίζει εντός εισαγωγικών αρκετές από τις υποθέσεις που θα απασχολούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάριος Γεωργίου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και βεβαίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Μάκης Γκαγκάτης. Κλασικά, ο άνθρωπος που είπατε. Ο αντιπρόεδρος. Ο άνθρωπος νομίζω που έχει κάνει το Αθήνα Θεσσαλονίκη σπίτι περίπτερο, και αναφέρουν βεβαίως όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν βάσει την Αθήνα και αναγκάζουν τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΠΑΟΚ να βγαίνει κάθε τρεις και λίγο στην Αθήνα. Ήταν και ένας δικηγόρος του Παναθηναϊκού, να πούμε, στην συγκεκριμένη συνάντηση. Η Λίνα Σουλούκου, γνωστή νομικός, και αυτή από την πλευρά του Ολυμπιακού, και η Αγγελική Αρκάδη από την πλευρά της ΑΕΚ. Κράτησε περίπου τρεις ώρες. Στην αρχή ήταν παρόν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Βαγγέλης Γραμμένος. Ωστόσο έπρεπε να αποχωρήσει γιατί είχε δείπνο με τους εκπροσώπους της Ουγγρικής Ομοσπονδίας. Είναι και αυτές οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων που ανάγκασαν τον πρόεδρο της ΕΠΟ να αποχωρήσει νωρίτερα από την συνάντηση, από το δείπνο, το οποίο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, έγινε σε πολύ καλό κλίμα, συνενετικό κλίμα, και στο οποίο βεβαίως ζητήθηκε από όλες τις ομάδες να βοηθήσουν στο να πέσουν οι τόνοι και να βοηθήσουν στην βελτίωση του προϊόντος, του ποδοσφαιρικού προϊόντος. Τώρα βεβαίως, αν με ρωτάτε ποιο ήταν το αντικείμενο συζήτησης, σίγουρα ήταν το ΒΑΡ και σίγουρα ήταν οι ξένοι διαιτητές. Έτσι είναι το θέμα το οποίο μονοπολεί. Ο ΠΑΟΚ, γιατί για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε, από την πλευρά του ΠΑΟΚ ζητήθηκε να μπουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα ΜΑΤ που αφορούν τους διεκδικητές του τίτλου, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να επέλθει... Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. Έτσι ακριβώς. Και δεν είχαμε και κανένα παράπονο. Έτσι. Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσεις την διαρροή του Ολυμπιακού μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία παραφωνία, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατάει η μνήμη μου. Στην επιλογή των ξένων. Λίγο εκείνος ο επόμενος Ολυμπιακός πάω από την κάτω πλευρά, ήταν λίγο περίεργος, αλλά εντάξει. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά κοίταξε, από τα όσα έχουμε δει με Έλληνες διαιτητές σε μάτς τα οποία δεν είχαν έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εννοώντας ότι δεν ήταν ντέρμπι, έτσι, ως προς την κρισιμότητα, είδαμε πολύ χειρότερα σφυρίγματα, έτσι, και πολύ χειρότερες αποφάσεις. Με κορυφαίο αυτό της Δευτέρας, έτσι, της περασμένης. Άρα τον επόπτη εκείνος, τον Γεώργιος Καραϊφτέξης, που πολύ σωστά μου τον θυμίζεις, σίγουρα ήταν μια παραφωνία, αλλά δεν συγκρίνεται με τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής, έτσι, από Έλληνες διαιτητές. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ζητήθηκε να μπουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτς των διεκδικητών του τίτλου, προκειμένου να επέλθει αυτή η ηρεμία, αυτή η ισορροπία ανάμεσα στις ομάδες που θα παλέψουν για τον τίτλο, που γενικώς βρίσκονται στην κούρσα με στόχο το πρωτάθλημα. Από την πλευρά της UEFA, το συγκεκριμένο αίτημα ναι μεν έγινε αποδεκτό, αλλά υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, Νίκο, γιατί ήδη δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμους διαιτητές για τα ντέρμπι. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο βαθμός δυσκολίας κάθε φορά ανεβαίνει, κάθε φορά υπάρχουν απαιτήσεις, είναι λογικό να υπάρχουν απαιτήσεις, αλλά είναι δύσκολο από την UEFA, όπως τουλάχιστον ανέφερε στους εκπροσώπους των ομάδων, να ανταποκριθεί πλήρως στο συγκεκριμένο αίτημα. Έτσι, στο να υπάρχουν ξένοι διαιτητές σε όλα τα μάτια των διεκδικητών του τίτλου. Στο μεταξύ, από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο... Υπάρχει μια πληροφορία ότι όταν μας στέλνουν οι ξένοι διαιτητές, ξέρω εγώ, ήρθαν οι διαιτητές από τη Φιλανδία, ρε παιδί μου, πρέπει να στείλουμε κι εμείς μια τριάδα διαιτητών στη Φιλανδία σε κάποια φάση. Σωστά. Έχουμε μια πληροφορία. Μέχρι στιγμής δεν έχει. Έχουμε στείλει στην Ελβετία, λοιπόν. Ναι, βεβαίως. Ναι. Κάνουμε εξαγωγή και εισαγωγή διαιτητών. Ο Παπαδόπουλος, λέει, ήταν στην Ελβετία, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος για το παιχνίδι στο οποίο ήταν εκεί, παραπέμφθηκε. Υπάρχει τέτοια πληροφορία.
Ναι. Κοίταξε, αυτό το οποίο ανέφεραν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, υπάρχει απειρία στους Έλληνες διαιτητές, έτσι. Υπάρχει απειρία στους Έλληνες διαιτητές. Έγιναν ανακατατάξεις στους πίνακες φέτος. Υπάρχουν έτσι πολλά ονόματα, υπάρχουν πολλοί Έλληνες διαιτητές, αλλά έτσι μια πρώτη ανάγνωση, ρομαντική ανάγνωση του θέματος, τους χρεώνεται μια απειρία, έτσι. Καλά, κοίταξε. Στους Έλληνες διαιτητές. Εντάξει. Ναι. Αν το δεις λίγο καλοπροαίρετα το συγκεκριμένο, όντως αρκετοί από αυτούς είναι πρώτη φορά δεν έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία από παιχνίδια, ας πούμε. Τα λάθη, επειδή δεν ήταν αυτά τα ανθρώπινα που συνηθίζουμε να λέμε λάθη, ναι, που ενδεχομένως εκεί να τα δικαιολογήσεις και να πεις ότι είναι θέμα απειρίας, mm-hmm, ενδεχομένως έλλειψης παραστάσεων στην πρώτη κατηγορία, ήταν πολλά και επαναλαμβανόμενα, οπότε το δίσεξα Μαρτίν, τρεις που είδαμε σε πολλά παιχνίδια, ναι, πάβει να λογίζεται ως ανθρώπινο λάθος επίσης, ή αν θέλεις ως αποτέλεσμα. Και επίσης δεν υπάρχει πλέον καμία εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, οπότε και κανονικό είναι το λάθος, που μπορεί να είναι κανονικό, ρε παιδί, ναι, που μπορεί να είναι λάθος, καλά, γιατί είναι ότι φάση έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα αρκετών, ναι, χρόνων, δεν είναι ότι okay, φέτος δημιουργήθηκε. Υπάρχει πλέον τόση καχυποψία η οποία... Αυτή η καχυποψία ακριβώς που υπάρχει, νομίζω ότι είναι απόρρια ετών, έτσι, από τα όσα έχουμε δει, ναι, και έχουμε βιώσει. Mm-hmm. Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε ότι στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Άρη, αρχής γενομένης από το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης στην επόμενη αγωνιστική με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα υπάρχει ξένος διαιτητής. Ενώ έπεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο, αν υπάρχουν δύο ομάδες που συμφωνήσουν αρκετό καιρό πριν το προγραμματισμένο παιχνίδι ανάμεσά τους, ότι θέλουν ξένο διαιτητή για τους χύψη λόγους η κάθε μία ομάδα, τότε θα μπορούν να μεταβιβάσουν το κοινό τους αίτημα στην UEFA για ξένο διαιτητή, το οποίο αίτημα θα εξετάζεται. Ναι, μεν υπάρχουν δυσκολίες, έτσι, γιατί αναφέραμε και προηγουμένως ότι υπάρχουν δυσκολίες και για τα ντέρμπι και για τα μάτια των διεκδικητών του τίτλου. Αλλά υπάρχει έτσι ένα πρόσφορο έδαφος να εξετάζεται το συγκεκριμένο αίτημα. Mm-hmm. Έτσι. Μάλιστα. Σίγουρα και το VAR απασχόλησε πάρα πολύ. Έτσι, και η UEFA, όπως τουλάχιστον ανέφεραν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην συνάντηση, πιέζει για άμεση εισαγωγή του VAR, ωστόσο από τη στιγμή που θα μπει, θα χρειαστεί και επιπλέον χρόνος εκμάθησης. Έτσι. Αυτό το VAR νομίζω ότι θα μας κυνηγά και θα μας τυχιώνει για αρκετό καιρό ακόμη. Αυτά από την περιβόητη συνάντηση. Έτσι. Αυτά ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Αυτή την απάντηση έτσι εισέπραξε. Ναι, μεν, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο, γιατί βεβαίως υπάρχει και συνάντηση κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας της UEFA με το Υπουργείο, όπου στο πλαίσιο της οποίας μάλλον η UEFA θα πιέσει και την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ξεκινήσουν πιο γρήγορα, πιο άμεσα οι διαδικασίες για εγκατάσταση του ΒΑΡ, έτσι. Mm-hmm. Από τον Φούσεκ, ο άνθρωπος που αναφέραμε προηγουμένως και τον άνθρωπο τον οποίο θα συναντάμε πυκνά συχνά πλέον στην ποδοσφαιρική μας ζωή, γιατί είναι ο άνθρωπος στον οποίο οι ομάδες τα απευθύνονται για όλα τα θέματα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε σε ό,τι έχει να κάνει μετά τη συνάντηση αναφερθήκαμε. Σήμερα προέκυψε ένα ζήτημα στον ΠΑΟΚ με τον Μαουρίσιο. Έτσι ακριβώς. Επιστροφή σε ρυθμούς προπονήσεων μετά το τριήμερο ρεπό, όπου είχαν διασκορπιστεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ επέστρεψαν σήμερα σε ρυθμό προπονήσεων, χωρίς βεβαίως τους διεθνείς και είναι αρκετοί βεβαίως, Πέλκας, Πασχαλάκης, Λιμνιός, Σαμπάνης, Πρίγιοβιτς, Βουάρντα, Τόσκα και πάει λέγοντας. Επέστρεψαν σε ρυθμούς προπονήσεων, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Μαουρίσιο, γιατί σε μια έτσι ανύποπτη φάση κατά τη διάρκεια της προπόνησης υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο του από το δεξί γόνατο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να αποσαφινιστεί το διάστημα της απουσίας του. Έτσι, με απρόπτα, με σοβαρό σημείο. Πρόπτο. Κακό σημείο. Κακό σημείο, ακριβώς. Μάλλον ανησυχητικό σημείο, άντε να το πω έτσι. Αγωνία εγώ θα πω εν ώψη της αυριανής μέρας, γιατί η αλήθεια είναι ότι πετυχαίνει το συγκεκριμένο απρόβλητο και ελπίζουμε έτσι να είναι επιφανειακό και επιπόλαιο
τον Μαουρίτσιο σε ένα πάρα πολύ καλό διάστημα για εκείνον. Ναι. Έτσι, από τους πρωταγωνιστές και από τους διακριθέντες του ΠΑΟΚ, έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν για τον Βραζιλιάνο. Νομίζω ότι και ψυχολογικά φαίνεται αυτό στο γήπεδο, οπότε τώρα το συγκεκριμένο πρόβλημα ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί ακολουθεί ένα δύσκολο. Σίγουρα δεν συγκρίνεται με το προηγούμενο διάστημα το οποίο ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του, αλλά σίγουρα ένα απαιτητικό διάστημα στο οποίο ο Λουτσέσκου ποντάρει πολλά στον Μαουρίσιο. Και είναι ένα θεματισμός που είναι στη θέση που δεν έχει πολλές επιλογές ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι η θέση εκεί στο κέντρο που έχει. Δεν έχει κουμπώσει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κουμπώνει πρόσωπα γύρω από τον Μαουρίσιο. Είναι σημείο αναφοράς και μια σταθερά ο Μαουρίσιο. Και κατόπιν έρχονται οι υπόλοιποι. Οπότε όταν σου λείπει το σημείο αναφοράς, Νίκο, προχωράς αναγκαστικά σε αλχημίες, σε διάφορα έτσι δίδυμα και ευελπιστούν να σου βγουν μέσα στο γήπεδο. Και είναι σε μια θέση που δεν έχεις με 5-6 παίκτες να πεις ότι οκ, okay, θα βάλω έναν άλλον. Δηλαδή η επιλογή του ΠΑΟΚ είναι 4. Το ήξερε αυτό το καλοκαιριού, με 4 έμεινε. Έτσι ακριβώς, θα δούμε. Μην προτρέχουμε και αύριο, σωστά. Και αύριο θα τα πούμε, να δούμε τι θα δείξει η μαγνητική τομογραφία του Μαουρίσιο. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ονόματα στο ιατρικό δελτίο, γιατί βρίσκεται στα πίτσα ο Φερνάντο Βαρέλα, έτσι, ο οποίος ταλαιπωρείται από σφυαλγία από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ευγέννη Χατσερίδης, ο οποίος έχει ενοχλήσει στην υποδοκνημική, και ο Μάρελ Καντουρί, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο ισχύο. Υπάρχουν μέρες ακόμη μπροστά για να δουλέψει μάλλον ο Ράσμον Τσέσκου με τους παίκτες του, αλλά όσο να είναι, δεν πάβει να είναι σημαντικά προβλήματα και απρόπτω για τον Ρουμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ωραία, Ελένη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, συνάδελφε. Όχι, νομίζω μία συνέντευξη ΜΑΚ από την Ρωσία νωρίς το μεσημέρι, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται στο πρωτάθλημα, το οποίο δεν κατέληξε στα χέρια του ΠΑΟΚ, και όπως ο Σλοβάκος σημείωσε, όλοι γνωρίζουν τι έγινε, οπότε δεν χρειάζεται να αναφερθώ για μία ακόμη φορά. Σωστά, έτσι. Ελένη, να ευχηθώ καλή ξεκούραση. Να είστε και να μην καλά, χτυπήσει το κινητό σου άλλο για σήμερα. Καλό σου βράδυ. Ξέρεις, σε αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Μπορεί να είναι 11.30, 12, 12.30. Έχουμε ζήσει πολλά ωραία βράδια. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από την Ελένη Μπούντου και από το ρεπορτάζ που έχει να κάνει και με το του ΠΑΟ και με αυτή τη συνάντηση της UEFA με τους εκπροσώπους των τριών ομάδων, της ΑΕΚ, του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα, είμαστε λίγο μετά τις 11.30, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ωραία πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται στα διαλύματα στο Λίμπερο 107,4, όπου επιστρέψαμε Μπαλαντέρ, Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και ζωντανά, Ρεάλ Μαδρίτης... Ποιο παίζει? Ντάρου Σάφακα, ρε φίλε. 107-88. Ναι, και πάλι στέρ την περίοδο σταμάτησε η Real Madrid, γιατί στην τρίτη έβαλε 38 πόντους. Μόνο. Ναι. Λοιπόν, μόνο. FM και ένα το μήνυμά στο 54526. Ακούσαμε για ΠΑΟΚ από Ελένη Μπούντου. Στην αντίπερα... Στον Άρη τι γίνεται, ρε φίλε? Στην αντίπερα όχθη, όπως πήγα να πω. Αύριο υπάρχει ένα οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19 στο Βικελίδης. Ναι. Το πρωί και μετά διήμερο ρεβό το Σουκού. Από τον Ερέλος ποδοσφαιριστές, τους οποίους τέντος είναι η αλήθεια λίγο αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση. Πολύ δουλειά, πολύ τρέξιμο για τους παίχτες. Γι' αυτό και τους δίνει αυτό το διήμερο ρεπό να ξεκουραστούν λίγο τώρα το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα να επιστρέψουν στις προπονήσεις και να μπει πιο πολύ στο τακτικό κομμάτι. Να ρίξει λίγο την ένταση στις προπονήσεις και να αυξήσει την προσοχή του στο τακτικό κομμάτι ενώπιση και του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με προβληματάκια βέβαια η προετοιμασία του Άρη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί λείπει ο Μπάσα, λείπει ο Μαύραη, που είναι με την Εθνική Αλβανίας. Δεν έκανες τώρα σχόλιο. Λοιπόν... τι να πω. Εδώ. Μπάσα. Μπάσα. Μαύραη. Μαύραη. Λοιπόν, ο Βέλεθ είναι στην Ισπανία, με οικογενειακούς λόγους και συνεχίζει και την αποθεραπεία του. Αυτός είναι ο πιο σίγουρος από τους απόντες λόγω τραυματισμού, νομίζω. Θα είναι στο παιχνίδι της Κυριακής, της άλλης Κυριακής. Τώρα το θέμα θα γίνει με τον Βαλεριάνο και τον Κουέστα, που συνεχίζουν. Ο Βαλεριάνος ξεκίνησε σήμερα αποθεραπεία. Είναι αυτό που λέγαμε και από χθες, η κάκωση που έχει. Ο Κουέστα έχει αυτό το κάταγμα στο μικρό δάχτυλο του χεριού. Και αυτό συνεχίζει συντηρητικά, μπαίνει σε κάποια κομμάτια του προγράμματος, αλλά κυρίως κάνει μόνος του. Με τον Κουέστα
Το έχουμε πει ότι είναι τι θα δείξει ακτινογραφία τη Δευτέρα για τον Ισπανό τερματοφύλακα, στον οποίο νομίζω ότι θα τοποθετηθεί και ένας ειδικός νάρθικας και εκτός απρόπτου, γιατί δεν είναι 100% σίγουρο, θα είναι και αυτός στον ντέρμπι με τον Βαλεριάνο. Είναι αυτή η κάκωση που θα τον αφήσει εκτός για τις επόμενες μέρες. Θα δοκιμάσει να προπονηθεί από Δευτέρα. Το θέμα για τον Βαλεριάνο είναι, επειδή έχει χάσει και άλλες προπονήσεις στο προηγούμενο διάστημα, να μπει τη Δευτέρα στο γήπεδο. Να προπονηθεί κανονικά. Αν μπει το αργότερο μέχρι την Τρίτη, θα είναι στη διάθεση του Τερέρα για τον ντέρμπι. Αν μπει Τετάρτη, εκεί λίγο μειώνει τις πιθανότητες του. Γιατί έχει λίγες προπονήσεις στα πόδια του. Και είναι κάτι το οποίο δεν θέλει ο Ερέρα. Περιμένει τον 25χρονο μπακ. Ελπίζει ότι τη Δευτέρα θα επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Είπαμε αύριο το πρωί και κλεισμένο το θηρίο στο Βικελίδη στο διπλό με την ΚΑΠΑ 19. Είχαμε και την. Στα πολύ μικρά έτσι. Τη λειτουργία του εστιατορίου. Μη μου πεις. Στο νέο Ρήσιο. Έτσι όπου οι παίχτες θα γευματίζουν πρωινό, μεσημεριανό, όλα. Και είναι έτσι απρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ αυτό το οποίο γίνεται. Για να μένουν και περισσότερες ώρες οι παίχτες στο προπονητικό, να είναι και περισσότερες ώρες μαζί. Είναι μια έτσι ωραία κίνηση την οποία είχαμε προαναγγείλει βέβαια εδώ καιρό ότι θα γίνει. Και χαιρόμαστε που τη βλέπουμε πλέον να υλοποιείται. Υπάρχουν και φωτογραφίες από την παρουσία των παιχτών σήμερα στο εστιατόριο της ομάδας. Ουρές και σήμερα για ένα εισιτήριο για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έχουν εξαντληθεί στην 1 και στην 3. Στην 3 βασικά λεπτομέρεια μόνο από συνδέσμους. Και σιγά σιγά νομίζω ότι, αν όχι μέχρι το Σαββατοκύριακο, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε και το sold out για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο κόσμος παίρνει. Σηκώνεται από τους καναπέδες. Σηκώνεται από τους καναπέδες και παίρνει τα εισιτήρια. Τώρα, όσον αφορά αυτή την κλίση Ολυμπιακού ΑΕΚ και ΠΑΟΚ από την UEFA. Ναι. Όσον αφορά τον Άρη. Νομίζω ότι, πώς να το θέσω, αυτό το οποίο ξέρω εγώ είναι ότι δεν είναι τόσο ενοχλημένοι. Δεν τους ενοχλήσει ιδιαίτερα το ότι δεν κλήθηκαν σε αυτό το ραντεβού. Ότι ο Άρης δεν θα γινόταν να δώσει το παρόν σε αυτή τη συνάντηση, ας πούμε, έτσι, με τους δίθεν εξηγέντες, που το παίζετε εσείς τρεις όλοι μαζί, ας πούμε, να ξεκαθαρίσουμε το λίγο ποδόσφαιρο, να θα λέγαμε. Ναι, σωστά ρε φίλε, γιατί ναι. Δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Τάλμας με πέρσι κρίθηκε σε 15η αγωνιστική και, που σκόνα και, χρόνια. Επειδή πάει, ας πούμε, η κουβέντα στο κομμάτι ότι κλήθηκαν οι μεγάλοι κτλ, ο Άρης έχει δείξει τη δυναμική του, έχει κάνει έναν ηχηρό κρότο, θα λέγαμε, η επιστροφή του στη Super League και δεν λέει ότι εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ο Άρης είναι μέσα σε αυτούς που κάνουν φασαρία. Ο Άρης έχει αδικηθεί, καταφανέστε. Άλλο ρώτησα. Τι? Είναι μέσα σε αυτούς που κάνουν φασαρία? Όχι. Είναι μέσα σε αυτούς που μπορούν να διαμορφώσουν, να επηρεάσουν τόσο πολύ όσο μπορούν να επηρεάσουν οι τρεις. Όχι, αλλά εγώ θα σου πω το άλλο. Ότι ο Άρης ο Παναθηναϊκός, ως μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα μπορούσαν να έχουν λόγο. Ναι, ρε αγόρι μου, πολύ ωραία σε όλα αυτά. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από πέρσι. Ωραία. Ποιες είναι οι ομάδες που κάνουν τη φασαρία? Ας πω να σου πω κάτι. Επειδή το πας εκεί, ναι. Για να στο θέσω και αλλιώς. Έτσι. Γιατί τους κάλεσε αυτούς η UEFA? Γιατί είναι αυτοί που έχουν το θέμα και το πρόβλημα. Και αυτοί που μάλλον σου τα κοκόρια. Αυτό λέω. Ο Άρης, ρε φίλε, δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό λέω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Σας φώναξαν εκεί πέρα, σας βάλανε χέρι. Αυτό σου λέω. Τώρα το ωραία. Χέρι μπορεί να μπει και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βάλει κάποιο χέρι. Ναι, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι είναι όλα σωστά καμωμένα για να μπει χέρι. Καμωμένα. Ότι παιδιά, εσείς κάνετε τη φασαρία χωρίς λόγο. Καμωμένα. Ωραία. Από τις και αυτοί οι τρεις είναι που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα? Από τις δυσάρεστες ειδήσεις. Μπορεί μέχρι το τέλος να διεκδικούν κι άλλοι, ξέρω εγώ. Από τις δυσάρεστες ειδήσεις ημέρας. Η δυσάρεστη ειδήσεις ημέρας βασικά για τον Άρη ήταν ο θάνατος του Βασίλη Μποέμι. Πρέπει σε εκείνο το 2 να τα δώσετε όλα. Πρέπει σίγουρα άλλος ο δικός εκείνο το 2, 5 με 7 πρέπει να ήταν. Έκατσε εκείνη την ώρα το νέο ήρθε. Τι ώρα δεν ξέρω για την απόλυτη. Ο ύμνος είναι το. Το Άρη έξω. Ναι, το μπουζουκάκι. Όχι το της Μακεδονίας, το καμάρι. Όχι. Το Αγία. Εντάξει. Είναι ο άλλος. Mm-hmm. Μεγάλος ηλικία ο κύριος. 86. Πλήρης ημερών. Πλήρης ημερών, ναι, όντως.
ο Βασίλης ο Μποέμης. Αύριο το πρωί θα γίνει στον εύωσμο κηδεία του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Συλληπιτήρια και στους οικείους του. Είναι η φωνή που συνδέθηκε με τον Άρη. Είναι η φωνή του Άρη. Είναι μια θλιβερή είδηση που σκόρπισε και τη θλίψη στην κυτρινόμαυρη οικογένεια στο άκουσμά της σήμερα το απόγευμα. Και τι να πω. Άξι. Τον είχα την τύχη να το γνωρίσω κιόλας μια φορά από κοντά πριν αρκετά χρόνια. Είναι η αλήθεια. Τον κύριο Μποέμη, ωραίος άνθρωπος. Ήταν την ημέρα που βάλαμε και το σχετικό βιντεάκι που είχε τραγουδίσει ζωντανά τον ύμνο ο Κλένας Βικελίδης πριν από ένα παιχνίδι της ομάδας. Άξι, έτσι είναι η ζωή. Δυστυχώς τι να κάνουμε. Πώς λέει το τραγούδι, έτσι είναι η ζωή και πώς θα την αλλάξεις. Mm-hmm. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Άξι, θα το θυμούνται οι άνθρωποι του. Θα το θυμάται και ο κόσμος του Άρη φυσικά με πολύ αγάπη και θα το θυμάται και μέσα από τον ύμνο του Άρη που ακούγεται κάθε φορά στο Κλένας Βικελίδης όταν μπαίνουν σε αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες πριν από τη σέντρα. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το του Άρη. Χαλαρά τα πράγματα δηλαδή. Χαλαρά τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Θες να πω και για μπάσκετ. Από το πρόγραμμα του Άρη. Ντνίπρο, ρε φίλε. Ντνίπρο. Ντνίπρο. Πότε ξεκινάει. Μην το βάλεις. Πότε ξεκινάει. Μην το βάλεις. Το ηχητικό. Αρκετά το βάλεις. Πότε ξεκινάει. Λοιπόν, κάτσε σου πω, ρε φίλε. Λοιπόν, επέστρεψε ο Λάκη Τζούνι στις προπονήσεις. Θετικό. Λοιπόν, μετά την Καστρικαντερίτιδα. Ναι. Το πρόγραμμα του Άρη στο Euro Cup ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Τετάρτη 17. Άρης Κατάγια. Mm-hmm. Τετάρτη 24. 17 Οκτωβρίου. Άρης Κατάγια. Τετάρτη 24 Οκτωβρίου. Ντνίπρο Άρης. Πόσο είναι εκείνο? 24 Οκτώβρη. Δηλαδή αγωνιστική νούμερο. Όλα είναι Τετάρτες εντωμεταξύ. Όλα. Τετάρτη 24 Οκτωβρίου είπαμε Ντνίπρο Άρης. Τετάρτη 31 Λουκόι Λεύσκι Άρης. Στη γειτονική Βουλγαρία. Mm-hmm. Ωραίο ταξιδάκι αυτό. Ναι. Λοιπόν, Τετάρτη 7 Νοεμβρίου Κατάγια Άρης, Τετάρτη 14 Νοεμβρίου Άρης Ντνίπρο και Τετάρτη 21 Νοεμβρίου Άρης Λουκόι Λεύσκι. Νωρίς ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων. Τι? Περνάει. Δεν νομίζω να περάσει αυτό το όμιλο τώρα. Απλά. Έξω τώρα κακά τα ψέματα. Όπα. Κακά τα ψέματα, τι ρε Παπαδόπουλε. Είναι μια διοργάνωση που. Οικονομικό κίνητρο δεν έχει, από ό,τι μας έλεγε ο Σταμάτης το απόγευμα. Εκτός αν λέει καλυφθούν τα έξοδα λέει, των ομάδων, κάποια τα έξοδα τους, γιατί είναι και κάποια δύσκολα μακρινά ταξίδια. Ας πούμε τώρα στην Ουκρανία πάνω με την Ντνίπρο, τρέχα γύρευε. Εντάξει φίλε, το ήξερες ότι όταν έμπαινε στην Ευρώπη είναι πιθανό να παίξει. Αλλά υπήρχαν λόγοι που έπρεπε ο Άρης να παίξει αυτή τη διοργάνωση. Και γι' αυτό παίζει. Και για το γόητρό του και για το όνομά του οφείλει να είναι αντάξιος έτσι, των προσδοκιών που υπάρχουν για την πορεία του φέτος στην Ευρώπη. Μπορεί να είναι η τέταρτη τη τάξη διασυλλογική διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ο Άρης οφείλει να είναι πώς να το πω, να παρουσιάσει σοβαρός και σε καμία περίπτωση να μην τη δει ως αγκαρία ή υποχρέωση. Εντάξει, θα δούμε. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει. Έχει κάθε μάση ξεχωριστά, ρε φίλε. Κάθε μάση ξεχωριστά. Εντάξει. Το μάση του Σαββάτου είναι αυτό το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο για την ομάδα. Να έχει και κόσμο και να δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Να μπουν και ωραία χρήματα στα ταμεία της ομάδας, τα οποία τα έχει ανάγκη. Από ό,τι είδα κιόλας, είναι μια συνάντηση σήμερα Χουλιέλμου και οργανωμένων που φαίνεται να. Πέφτουν οι τόνοι. Να πέφτουν οι τόνοι και να ηρεμεί η κατάσταση. Ναι. Οι οργανωμένοι που θα δώσουν και το παρόν στο παλέ κανονικά το Σάββατο είναι αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και είναι πολύ θετικό το ότι γίνεται, γιατί σε αυτή τη δύσκολη φάση που βρίσκεται ο μπασκετικός Άρης πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα ενότητα. Ενότητα για το καλό της ομάδας. Και όσοι μπορείτε το Σάββατο, από τη στιγμή που δεν έχει και παιχνίδι το ποδόσφαιρο, να πάτε στο παλέ, να στηρίξετε και ψυχολογικά και οικονομικά την ομάδα. Εντάξει, να σου πω κάτι, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα και μου το έλεγε και ο Σταμάτης το απόγευμα. Ο Αμερικανός και ο ξένος γενικότερα αλλιώς παίζει. Σε ένα γήπεδο με κόσμο κτλ. Προφανώς. Εντάξει. Ξέρεις ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι πιθανότητες σου είναι πολύ λίγες. Είναι λίγες. Πρέπει να πας με το πάθος, με τον τζαμπουκά, με τον τσαγανό και ό,τι πάρεις. Εντάξει. Αυτό είναι η ουσία. Όσο μπορείς να ματσάρεις ενέργεια, ρε φίλε. Αυτό. Πέμπτη βράδυ έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Με τη Μακάμπη. Ναι, ρε Νικόλα, Παναθηναϊκός έπαιζε πέμπτη βράδυ με τη Μακάμπη και έχει ένα ρόστερ. Δεν το συζητάω, εννοείται. Δεν το συζητάω. Αλλά άμα έχει ένα γήπεδο γεμάτο και λίγο το μάτσο πα στη Φασαρία και στο ξύλο, όσο μπορεί, εντάξει.
Κάτι μπορεί να διεκδικήσει παραπάνω. Βγήκαν και οι διαιτητές εδώ μεταξύ. Ναι. Θέλω να δω τι φωνή έχει για τους ανθρώπους που θα σφυρίξουν το μάτς του Σαββάτου. Περίμενε. Λοιπόν, Παπαπέτρου, Παναγιώτου και Μαγκλογιάννης. Παναγιώτου, βέβαια. Παναγιώτου. Είναι η ίδια τριάδα που ήταν στο Περιστέρι ΑΕΚ το Σάββατο. Την πρώτη αγωνιστική. Η ίδια ακριβώς τριάδα ήταν. Μάλιστα. Η ΑΕΚ έβγαλε ανακοίνωση που είχε και τη διαιτησία μέσα. Ναι. Εντάξει, ο δεύτερο διαιτητή δεν χρειάζεται να τα πούμε, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ενά, είναι ο αγαπημένος. Φίλε, εντάξει. Ναι. Γνωστή επιρροή τώρα, εντάξει. Οπα. Εντάξει, τώρα, τι, εγώ το λέω, το ξέρει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Τι επιρροή. Είναι αυτός ο οποίος, ρε παιδί μου, αν λέμε σε περίπτωση που ναι. πας κάτι να κάνεις. Ναι. Εντάξει. Φρούτ. Ένα, δυο από εδώ, από εκεί, χαμπάρι θα πάρεις. Ναι. Ο συγκεκριμένος κόσμος δεν έχει ανάγκη για να πάρεις χαμπάρι, όχι. Και χαμπάρι να πάρεις δεν έχει, τα δίνει, δεν καταλαβαίνει. Να. Γνωστή πράσινη επιρροή. Να. Να, όχι να, μόνο να, αυτός, να. Και άλλοι είναι έτσι. Καλά, ναι. Αυτός ο πιο γνωστός. Είχε πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν λέει αυτά στα 50. ναι. Υπάρχει το label. Ναι, ναι. Ωραία. Έτσι είναι. Ωραία. Μια έτσι χαρά. Είναι. Ωραία. Εξαιρετικά πράγματα στη διαιτησία και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Όλα είναι. Από αυτούς που σφυρίξαμε το Λαύριο. Ποιοι σφυρίξαμε το Λαύριο. Ένας ήταν ο Μάνος. Η Τσαρούχα είναι πρώτη διαιτητή σε ένα παιχνίδι. Όχι, ένα στόπλο. Όχι, ένα στόπλο. Ήταν ο Μάνος, η Τσαρούχα και ένα ακόμα. Τη Τσαρούχα την πήρε το μάτι. Την Τσαρούχα την άκουσα, την περάσανε πολύ. Εξαιρετική. Δεν τιμωρήθηκε γιατί στην κέρδη στο μπάσκετ να ξέρει. Η τιμωρία είναι δεν του ορίζουμε την επόμενη αγωνιστική. Η Τσαρούχα λοιπόν έχει οριστεί κανονικά. Είναι πρώτη διαιτητή, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι. Τον Μάνο δεν πήρε κάπου το μάτι μου, αλλά δεν του θυμάμαι κιόλα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, στοίχημαν.gr ή το μαζί μα αυτό το δίωρο. Στη στοίχημα.gr μπορείτε να δείτε τις καλύτερες αποδόσεις. Έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Έχετε ένα πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Κάθε μέρα με πάρα πολλές επιλογές. Ακόμα και όταν δεν υπάρχουν έτσι, θεωρητικά σημαντικά παιχνίδια, στη στοίχημα μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές στοιχηματικές. Έχετε δυνατότητα να παίξετε από παντού, από υπολογιστή, από τάμπλετ, από το κινητό σας. Καθώς η στοίχημα διαθέτει ένα ταχύτατο και γρήγορο mobile app. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε cash out στο live στοίχημα το οποίο μπορείτε να παίξετε. Μπορείτε να δείτε παιχνίδια μέσα από το live stream και βέβαια 24 ως 24 ώρα, 7 ημέρες την εβδομάδα έχετε την καλύτερη εξυπηρέτηση περατών με email, με Viber και με live chat από τη στοίχημα.gr. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλο, θεάρεσε το έργο μας και για σήμερα, νομίζω ότι έφτασε στο τέλος. Και αυτή την εβδομάδα. Και αυτή την εβδομάδα, πολύ σωστά. Την Τρίτη θα λείψεις εσύ. Την Τρίτη πάω τέλεκομπόν, είμαστε βρώμα για να είμαστε εδώ. Ναι. Ωραία, αλλά θα τα πούμε τηλεφωνικώς. Ωραία. Την Δετάρτη. Και το Δετάρτη ξανά μανάπως εδώ ξατραβά με Άρης ΠΑΟΚ, φίλε. Ωραία. Σωμάτι γλυκό. Ναι, ρε φίλε. Ναι, να γίνει λίγο φασαρία. Η εβδομάδα περιμέναμε. Η εβδομάδα που τροφοδοτεί τα μου έτσι Θεσσαλονίκη. Ξέρω τώρα λίγο που θα ξέρω διαιτητή, να σου πω την αλήθεια. Γιατί? Γιατί άμα είχε Έλληνα, φίλε, θα είχε τζάζο λόγο πολύ νωρί, κατάλαβε. Ένα θα μούγκριζε, ο άλλο θα έλεγε, κατάλαβε, θα είχε καταλαβαίνει. Τέλο πάντων. Με τον Κριστόφερσον. Τώρα. Εντάξει. Δεν μπορεί να έχει από νωρίς πολύ μεγάλη φασαρία. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και εκπομπή Ζούγκλα. Τα λέμε ξανά εδώ την Τρίτη. Καλό βράδυ.